Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Λίμπορ 107,4 ακούτε. Για να τσιμπήσουμε που μπερδευτήκατε. All about Harrison Air. Το κινητό σταθόρυβο ποτέ. Λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6. Χρήστος Τσαλτίδης. Θα είναι, ρε Βασίλη, δεν θα είναι λογικά. Θα είναι. Έλειπε χθες στην Αθήνα. Εντάξει, έκανε τη βόλτα του για μία ακόμη φορά. Στην ώρα του δεν είναι πάλι για την εκπομπή του. Θα έρθει κάποιος, την πιστεύω. Για να τα πούμε παρέα και με αυτόν και με εσάς φυσικά μέχρι και τις 7 στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας με την κανονική της μορφή, γιατί χθες είχαμε το pre-game του αγώνα της Ριζούπολης, έναν αγώνα τον οποίο θα σχολιάσουμε φυσικά με τον Χρήσανθο αλλά και με εσάς μέχρι και τις 7 για τα όσα είδαμε, για τη σημασία αυτής της νίκης στο στρατόπεδο του Άρη, ένας Άρης ο οποίος περιμένει πλέον τον Σάββα Παντελίδη στην Θεσσαλονίκη μέχρι το βράδυ και από αύριο, εφόσον δεν προκύψει κάτι απρόπτο, κάτι της τελευταίας στιγμής, θα προχωρήσουμε και σε επίσημες ανακοινώσεις και ο 53χρονος τεχνικός από την Νίκαια της Αθήνας θα πιάσει και επίσημα δουλειά. Δεν ξέρω ποιος το αφήνει στο κανάλι στη μεσαία τηλεόραση Βασίλη Καβαδί, αλλά με αποσυντονίζει πάντα αυτή την ώρα. Δεν βοηθάνε οι επαναλήψεις που παίζανε και δεν ξέρω αν επαναλήψεις. Μπορεί να είναι κανονικό κιόλας η ροή του προγράμματος. Δεν βοηθάει η Βασίλη Καβαδία. Λοιπόν, θα ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής και τις δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης μετά το τέλος του παιχνιδιού, έξω από αποδυτήρια της Ριζούπολης. Πρέπει να έχουμε το ηχητικό, Βασίλη μου. Έχει το έτοιμο. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε τα όσα υπόθηκαν στη σημερινή Media Day του μπασκετικού Άρη εν ώψη του αγώνα με την Ντνίπρο, αύριο στις 7 στο Νικ Γκάλης Χολ. Ένα παιχνίδι βέβαια το μόνο το οποίο έχει ως κίνητρο για τον Άρη είναι το γόητρο και τίποτα περισσότερο. Δεν κρίνεται κάθε στιγμή που η ομάδα αποκλείστηκε. Νομίζω το μυαλό των ανθρώπων της ομάδας, των παικτών, του σταφ, είναι στο κρίσιμο παιχνίδι της Κυριακής με το Περιστέρι στο Αλεξάνδριο, ένα παιχνίδι με την δική του σημασία για την ομάδα μετά και από την πολύ σημαντική επικράτησή της στην έδρα του Κολοσσού Ρόδου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Είναι μάτς μέσα τα οποία ο Άρης έχει ευκαιρία να πάρει σημαντικές βαθμολογικές ανάσεις σε μια δύσκολη χρονιά, όπως φαίνεται να εξελίσσεται η φετινή. Ήρθε και ο εκπροσωπητής της Ριζούπολης. Ρε φίλε, ναι. Επιτέλους πήγα να πάρω ένα διπλό. Σε στέλνουμε δεξιά-αριστερά. Γιατί μέχρι στιγμής μόνο διπλά σάντουιτς έπαιρνε στην Αθήνα, δεν έκανε κάτι άλλο. Διπλό σάντουιτς στην Αθήνα είναι μισό σάντουιτς στη Θεσσαλονίκη. Άρα η λασπολογία σου δεν πέρασε. Η λασπολογία σου. Τετραπλό λοιπόν στην Αθήνα σάντουιτς. Τετραπλό παίρνω καφέ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Που ο καφές έχει την ίδια τιμή και στην Αθήνα. Στο συγκεκριμένο branding. Μάλιστα, branding. Δύο φορές πήγε στην Αθήνα, άρχισε τα αγγλικά. Μου το χαλάνε. Αυτό την άλλη εβδομάδα πάω στο εξωτερικό. Ναι, μη χάσει. Καλά, εκεί θα πάμε κι εμείς βέβαια πιο μετά. Δεν πειράζει. Πού? Δεν ξέρω αν ενημερώθηκες. Τι? Α, δεν ενημερώθηκες. Θα γίνει και δεύτερο. Θα ξαναπάω. Δύσκολα. Για τους υπόλοιπους που δεν θα πάνε, χρειάζεται. Είναι δικά μας εσωτερικά θέματα αυτά. Δεν πειράζει. Εγώ θα ξαναπάω. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Τι λέει. Στο ίδιο μέρος. Ναι. Άνταξε να πάτε. Α, βλέπεις. Η αξιοκρατία. Θα στείλουμε τον τζίψιο. Δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στα του χθεσινού παιχνιδιού που ήσουν εκεί και το παρακολούθησες κιόλας. Ναι. Έτσι. Να μας κάνεις ένα δικό σου σχόλιο, Χρήσανθε, αν θέλεις, για την νίκη. Αλλά νομίζω ότι είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από καιρό που δεν θα διαφωνήσουμε. Γιατί ναι, μεν ο Άρης δεν ήταν. Τι έπαθες. Ποιος Λευτέρης Αρβανίτης είναι στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ? Δεν νομίζω να είναι ο δικός μας. Έχει γούστο. Ο Δρόσος. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ. ΣΥΡΙΖΑ ΟΛΕ. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Όλοι, κανένας δεν χάνεται σε αυτή τη ζωή τελικά. Ωραία, φίλε. Κανένας δεν χάνεται. Όλοι δεν θα είναι κομματικές οι επιλογές. Καθόλου. Λοιπόν. Πάμε. Είπες εσύ κάτι για το μάτς? Όχι, δεν έχω αναφερθεί ακόμα. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε. Σε σχέση με το παιχνίδι και γενικότερα την κατάσταση που έχουμε στην ομάδα. Και πραγματικά η νίκη αυτή είναι βάλσαμο για τον Άρη. Και η νίκη αυτή, παρατηρώ τις αντιδράσεις μετά το μάτς,
Και ενώ ο Άρης κέρδισε, βλέπω πολλά ξεφωνητά για την απόδοση της ομάδας. Το συνδυάζουμε με τον Παντελίδη. Παιδιά, πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Αν κάποιος θεωρεί ότι ο Άρης επέστρεψε από την Β' και τη Γ' Εθνική μετά από 4 χρόνια και αν προσθέσω και τον χρόνο της πτώσης 5 και ξαφνικά με ένα μαγικό ραβδάκι θα γίνει η ομάδα που κέρδιζε μέσα στην Ατλετικό, είναι γελασμένος. Αν νομίζει κάποιος ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν παίζουν μόνο οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, αλλά παίζουν και πολλά άλλα πράγματα ρόλο. Πια ο ένας να τιμωρείται για τις Μολότοφ και ο άλλος να μην τιμωρείται. Τον έναν τον σφυρίζει η διαιτησία με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τον άλλο να μην τον σφυρίζει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Και δυστυχώς στην Ελλάδα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αν λοιπόν νομίζει κάποιος ότι θα έρθει ο Άρης και θα είναι τρένο, υπερταχεία ή οτιδήποτε άλλο, ή ότι μπορεί μια ομάδα που πέρσι έπαιζε με γιώμα και Άγιος ο Θεός και πάλι ήταν η πιο ποιοτική στη δεύτερη κατηγορία, θα αλλάξει 17-18 ποδοσφαιριστές, από τους οποίους 17-18 οι 9, 10 και 11 σε ορισμένα παιχνίδια θα είναι άγνωστοι μεταξύ τους και θα παίζουν πρώτη φορά και θα παίζει και μπαλάρα και θα κερδίζει, τότε πραγματικά είναι αλλού. Αλλού για αλλού. Όπως επίσης είναι αλλού για αλλού όσοι θεωρούν ότι όποιος είναι ξένος προπονητής, ακόμα και αν έχει τις γνώσεις τις δικές μου και του Νίκου, είναι ο καλύτερος, και αν είναι Έλληνας, επειδή είναι Έλληνας, αυτομάτως είναι χειρότερος. Το έγραψα και στο blog μου, στο SDNA. Βλέπω πολλούς να μιλάνε για τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Παίρνουν λοιπόν τον καλύτερο προπονητή που είχε ο Άρης τα τελευταία χρόνια, με διαφορά, αλλά και τον ακριβότερο, με το δεύτερο του συμβόλαιο να είναι κοντά στο εκατομμύριο μαζί με τους συνεργάτες του, και μου ζητάνε αυτόν τον προπονητή. Και είναι για διαπραγμάτευτο κιόλας. Μου συγκρίνουν τον Ερέρα με τον Κούπερ. Ο Κούπερ ήρθε στον Άρη σε ένα χρονικό σημείο που η ομάδα, αν πήγαινε στην έκτη θέση, γινόταν ο κακός χαμός, με τον πύχη ανεβασμένο στα ύψη, με μπάτζετ 13 εκατομμύρια, 13, 13. Και έκανε αυτά τα οποία έκανε. Και τώρα μιλάμε για τον Άρη που γύρισε από τη Γάμα και τη Βήτα με μπάτζετ 3 στα 3,5 και φυσικά η μόνη σύνδεση που μπορεί να κάνουμε του Ερέρα με το παρελθόν είναι με τον Όγιος. Γιατί εκεί υπάρχουν τα κοινά σημεία. Ή θα κάτσουμε λοιπόν να δούμε την πραγματικότητα με ρεαλισμό, ή θα λέμε ό,τι να είναι. Όπως λέγαμε ό,τι να είναι ότι ο Τόλης ο Τερζής είναι ο παοξής παλέμαχος του ΠΑΟΚ και τι τον έχει αυτό στην ομάδα Καρυπίδη, ενώ είναι άλλος Τόλης Τερζής, αλλά κάποιος ήταν ή στημένος ή άσχετος, αλλά η λάσπη πήγε στον προπονητή. Τι αναστενάς, αγόρι μου. Ή θα δούμε τα θετικά και τα αρνητικά του Πάκο Ερέρα, τα οποία αξιολογήθηκαν από τη διοίκηση και έκανε μια συνειδητή επιλογή. Μια επιλογή που ξεκάθαρα μας λέει ότι αυτό το οποίο θέλει η ομάδα είναι αποτελέσματα. Και θεωρούν ότι με την έλευση Παντελίδη θα έρθουν τα αποτελέσματα. Βλέπω η μισή να υπεραμείνεστε των επιλογών της διοίκησης και να λέτε ο Παντελίδης πήρε τον Αστέρα πρώτο-τελευταίο και τον έβγαλε Ευρώπη. Και να διαγράφετε την κακή φετινή παρουσία του. Και η άλλη μισή
μπορεί να είστε και περισσότεροι, να παίρνετε τη φετινή κακή του παρουσία και να διαγράφετε ότι πέρσι τον πήρε 15ο και τον έβγαλε Ευρώπη. Εγώ τον Παντελίδη, κύριε, θα τον κρίνω όταν έρθει και δουλέψει στον Άρη. Και εκτός από εμένα θα τον κρίνουν και τα αποτελέσματα. Δεν με νοιάζει αν θα είναι άτυχος ή τυχερός, αν τον ευνοεί ή τον αδικεί η διαιτησία. Σίγουρα στη μεγάλη εικόνα μετράει αυτό. Αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό και αυτό για το οποίο θα κριθεί είναι το αν θα καταφέρει στο τέλος της σεζόν να έχει τον Άρη σε μια ευρωπαϊκή θέση. Θέλετε έκτο πίσω από τον Παναθηναϊκό? Θέλετε πέμπτο, τέταρτο, τρίτο σε μία εκ των ευρωπαϊκών θέσεων και να διεκδικήσει μέχρι τέλος, μέχρι το τελικό, το κύπελο. Αν τα κάνει αυτά είναι πετυχημένος, αν δεν τα κάνει αυτά είναι αποτυχημένος. Ο Παντελίδης, για όσους τον παρακολουθούν, παίζει ακριβώς το ίδιο πράγμα που έπαιζε ο Ερέρα. Πιο σφιχτά όμως. Κλείνοντας πολύ περισσότερο τα άκρα του και τον αντίπαλο σε όλα τα μάτς, με εξαίρεση ενδεχομένως το Βικελίδης. Ξέρει να προσαρμόζεται. Τον έπνιξε όμως τον αντίπαλο και έπνιξε. Γιατί λέμε τελευταίος, ναι. Καλύτερος από τον ΠΑΟΚ μες στην Τούμπα. Αδικείται από το αποτέλεσμα με σφαγή. Καλύτερος από την ΑΕΚ με δοκάρια. 20 τελικές χάνει με πέναλτι Μαϊμού. Πολύ καλός μες στο Καραϊσκάκι. Τον κόβουν με 3 ανύπαρκτα offside. Τρώει γκολ στο 94. Και φυσικά, γιατί είναι ο Αστέρας Τρίπολης και δεν έχει τη δυναμική και τη φανέλα του Άρη, γιατί πολλοί λένε πώς θα ανταποκριθεί στην πίεση. Ναι, αλλά και η φανέλα του Άρη και η πίεση αυτή πάει και στους αντιπάλους. Γι' αυτό ο Άρης κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης. Πέρσι λοιπόν ο Παντελίδης, που αν τα κάνει αυτά που έκανε ο Παντελίδης στον Άρη, δηλαδή τι, να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να του κόψει το πρωτάθλημα. Να κερδίσει για πρώτη φορά μετά την επιστροφή της ΑΕΚ, την ΑΕΚ με 2-0. Να πάει μέσα στο Καραϊσκάκι και να πάρει 1-1. Αυτά τα αποτελέσματα έφερε ο Παντελίδης πέρσι με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτά όμως δεν τα βλέπετε όσοι δεν τον γουστάρετε. Όπως και οι άλλοι που τον γουστάρετε, δεν βλέπετε τη φετινή κακή του παρουσία. Με τη Λαμία, στην έδρα του με την Ξάνθη, που αγωνιστικά δεν είχε κακή παρουσία. Αγωνιστικά με την Ξάνθη έχει 22 τελικές. Αν το έκανε ο Ερέρα αυτό, θα λέγαμε μπράβο. Έχει ο Ερέρα 22 τελικές με την Ξάνθη και χάνουμε 0-1. Παίζουμε μπαλάρα, 22 τελικές, 0-1. Μπράβο θα πούμε. Παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Είχαμε την κατοχή. Θα τον κυνηγάμε γύρω-γύρω. Και δεν είναι τόσο θέμα προπονητή νομίζω. Θα τον κυνηγάμε γύρω-γύρω. Ο Παντελίδης λοιπόν είναι ένας προπονητής που, όπως σωστά είπες, έχει πολύ μεγαλύτερη παρεμβατικότητα στο 90 λεπτό από ό,τι έχει ο Ερέρα. Εγώ θεωρώ ότι ο Ερέρα έχει βάλει τις σωστές βάσεις στην λειτουργία της ομάδας με διακριτούς τους ρόλους του προπονητή, των παικτών, του τεχνικού διευθυντή, της διοίκησης, και πάνω σε αυτό μπορεί ο Παντελίδης, με δεδομένες τις γνώσεις του πάνω στο αντικείμενο, με τις σωστές παρεμβάσεις, με τις σωστές αποφάσεις, να κάνει αυτό το οποίο πρέπει ως προς το αποτέλεσμα. Άλλο αν θα το κάνει όχι. Είπαμε τις σωστές, φίλε. Αν πάρει τις λάθος, δεν θα το κάνει. Όχι, να σου πω κάτι. Μπορεί να πετύχει, μπορεί και όχι. Τι λες? Ναι, μπορεί να πετύχει, εκεί που, μπορεί εκεί που ήθελα να καταλήξω το εξής. Μπορεί να πετύχει. Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω, ρε Χρύσανθε. Δηλαδή παραπονιέμαι. Ρε Χρύσανθε. Λοιπόν. 5 ευρώ πρόστιμο από το μισθό σου παρακάτησε. Πήρα τους καφέδες. Ποιος? Εγώ.
Δεν κάνει, δεν είναι 5 ευρώ. Δεν είναι 5 ευρώ. Ήταν, εντάξει, 80 λεπτά πιο κάτω. Το θέμα είναι. Πρώτη φορά στον ένα χρόνο που είναι εδώ, πήρε τους καφέδες. Το θέμα είναι το εξής: να μην βιαζόμαστε να τον κρίνουμε τον Παντελίδη και τον κάθε Παντελίδη πριν καν κάνει μια προπόνηση με την ομάδα. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει έρθει. Ο άλλος είχε τον ξεφώνησε και τον ρωτώ τι σύστημα παίζει και λέει δεν ξέρω. Άμα δεν τον δούμε, να τον δούμε. Και άμα δεν είναι καλός, τον κρίνουμε. Δεν έχει βράνικο ο Παντελίδης. Αν λεγόταν Παντελίνιο, έφερνε ο Άρης τώρα το Βραζιλιάνο. Πρώην της Φλαμέγκο Παντελίνιο. Εγώ θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Θες ας πούμε στη Ριζούπολη. Έτσι, αν δεν ήταν στον πάγκο το Λιζοτερζής και ήταν ένας άλλος ξένος προπονητής, δεν θα λέγανε κάποιοι, γιατί είμαι σίγουρος ότι το λέγανε, ναι, η ομάδα μπορεί να μην έπαιξε, αλλά αντέδρασε με τον νέο προπονητή στον πάγκο της. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν από την αίσθηση που έχουν κάποιοι άνθρωποι σε σχέση με τον Έλληνα προπονητή και τον ξένο προπονητή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει λοιπόν, όπως το λέω και τους παίκτες, αν είναι Έλληνας ή ξένος. Γιατί ο Δελιζήσης, παράδειγμα, δεν είχε καλύτερη απόδοση από τον Μαυράη. Σίγουρα. Και αξίζει να είναι στην δεκάδα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, τον χάνει τον Κύρια στον γκολ. Ναι, ναι. Κοίτα, το πρόβλημά σου στις στατικές φάσεις είναι μόνιμο φέτος. Ναι, το πρόβλημά σου στις στατικές φάσεις, άρα δεν δούλεψε ο προπονητής. Δεν είναι μόνο αυτό. Τι είναι. Δεν έχεις και τόσο πολύ ύψος σαν ομάδα. Αν το παρατηρήσεις. Δεν έχεις τόσο πολύ ύψος. Δεν έχεις καθόλου ύψος. Ναι. Άρα γιατί βρίζουμε τον. Πήγα λίγο πιο ευγενικά. Άρα γιατί βρίζουμε τον Τερζή που έβγαλε έξω τον Μαρτίνες και τον Γκαρσία και έβαλε μέσα τους ψηλούς και τους παίκτες για να κρατήσουν το. Και το Μαρτίνες που μου δίνεις την ωραία πάσα, ας πούμε, γιατί ήθελα να το πω και αυτό. Και το Μαρτίνες, λέγαμε να δούμε το Μαρτίνες, έτσι, που σίγουρα είναι ικανός ποδοσφαιριστής. Τον είδαμε χθες. Δεν βοήθησε καθόλου. Ο Μαρτίνες. Που ο Μαρτίνες, για μένα τουλάχιστον, είναι για αυτά τα παιχνίδια. Για τις ομάδες δηλαδή που παίζουν πολύ κλειστά, πολύ σφιχτά πίσω, να σου φτιάχνει τους χώρους αυτός. Δεν βοήθησε. Να πω σε ένα φίλο που τον εκτιμώ και όλο στον Δημήτρη. Μου λέει στραβώνει, λέει γιατί πέρσι αρνήθηκε τον Άρη. Δεν κατάλαβα. Τι είναι ο Άρης. Στη Β' Εθνική ήταν. Δηλαδή τι θα κάνουμε, όποιον λέμε. Παιδιά ήταν στη Β' Εθνική. Γιατί να έρθει. Επειδή για μας ο Άρης είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι μεγαλύτερο, θα πρέπει ένας επαγγελματίας προπονητής να αφήσει τον Αστέρα Τρίπολης που παίζει στην Ευρώπη και να έρθει στον Άρη της Β' Εθνικής. Παιδιά, λίγο να σοβαρευτούμε. Δεν είμαστε Super 3 και οι ιερολοχίτες που τους βλέπω μια χαρά όριμους εδώ που τα λέμε. Όχι, ο Παντελίδης δεν είναι ο Super 3 και οι ιερολοχίτες. Και εμείς. Αυτό είναι το θέμα. Που μπορεί που το τελευταίο διάστημα λάθος κάνω. Ο Super 3 είναι πιο όριμος από όλους. Με τις τρεις ανακοινώσεις που έχει βγάλει. Αλήθεια είναι αυτό. Αρνήθηκε. Στη Β' Εθνική αρνήθηκε να έρθει. Στη Β' Εθνική παίζαμε. Και μάλιστα παίζαμε αφού είχαμε μείνει στη Β' Εθνική τη μία χρονιά. Γιατί να αφήσει την Ευρώπη και να έρθει στη Β' Εθνική. Να το βλέπουμε ρεαλιστικά. Να το βλέπουμε στην πραγματική του διάσταση. Δεν αρνήθηκε ο Γιώργος Σοφυρός. Δεν αρνήθηκε ο Ντίνος ο Μπαλής. Δεν αρνήθηκε ο Ντίνος ο Κουίς. Που εκεί θα έχω. Ο Χαριστέας. Που εκεί θα τους ξεφωνήσω εγώ. Ο Παντελίδης αρνήθηκε. Και όλα αυτά που λέμε, μην τα παίρνει το Σαβάντα για τον Παντελίδη. Αβάντα δεν τον κάναμε. Δεν υπάρχει Αβάντα. Γιατί μέχρι τώρα που έκλεισε, δεν έχουμε πάρει καμία θέση. Τίποτα. Αυτό το οποίο λέμε και εμείς και θα πρέπει να έχετε και εσείς στο μιλάμε μυαλό σας. Σήμερα, ενώ είναι από την προηγούμενη Δευτέρα ο Παντελίδης να έρθει στην ομάδα. Έτσι. Ζήτησε από τον Καρυπίδη και τον Διαμαντόπουλο σε συνεννόηση με τον Αστέρα να τελειώσει πρώτα με τον Αστέρα, να είναι στο μάτς με τη Λαμία και μετά να έρθει. Την προηγούμενη Δευτέρα σας το είπαμε, θα είναι αυτός. Ούτε Κρίστιανσεν, ούτε Χάμπος Μάμπος Μπάμπος, ούτε φυσικά Γρηγορίου, που δεν υπήρχε ποτέ θέμα, ούτε Πετράκης, ούτε τίποτα. Άντε και του Κρίστιανσεν πες, εντάξει. Προτάθηκε. Έπεσε στο τραπέζι. Προτάθηκε. Ναι, εντάξει. Αλλά είχαν αποφασίσει. Ο Πάμπος Χρυστοδούλου τώρα δηλαδή, από την Κύπρο, τέλος πάντων. Εντάξει, όπως οι μπούρδες. Σαν αυτό που γράψαν τώρα στην Κύπρο, που θα πάει ο Άρης να παίξει τα κατεχόμενα. Έγραψε, ναι, λέει, μια αφρικανική σελίδα. Το θέμα είναι να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε έναν άνθρωπο όπως και αν λέγεται, πριν έρθει στην ομάδα, πριν κάνει μια προπόνηση με την ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο άδικο προς τον Παντελίδη. Εντάξει. Είναι άδικο και προς ανθρώπους που τον επέλεξαν. Δηλαδή τον Καρυπίδη και τον Διαμαντόπουλο. Και είναι σημαντικό πλέον για τον Διαμαντόπουλο, γιατί και αυτός φέρει ευθύνη, δεν το λέω με αρνητικό τρόπο. Είναι δικιά του επιλογή. Και δικιά του επιλογή ο Παντελίδης. Και δεν νομίζω ο Καρυπίδης και ο Παντελίδης να θέλουν να αποτύχει το φετινό project και η φετινή χρονιά. Η επιλογή του αυτή φυσικά και θέλουν να πετύχει. Άλλο τώρα αν θα πετύχει ή όχι. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Θα περιμένουμε να δούμε
Και αναλόγως θα κρίνουμε και τον Παντελίδη και τον Καρυπίδη και τον Διαμαντόπουλο. Αυτό το οποίο δεν χρειάζεται κρίση πάντως και είναι σίγουρη και δεδομένη η επιτυχία του είναι ο Mr. Gold, κορυφαία πίστα της Θεσσαλονίκης. 62-85-86 delivery από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Σικές Μεσολογγίου 2 πάνω από το γήπεδο του ΒΑΟ. Βασίλη Καβαδία, πάμε σιγά σιγά. Δεν τελειώσαμε. Τι πάμε σιγά σιγά. Περίμενε. Περίμενε, ρε φίλε, κάτσε να ολοκληρώσουμε λίγο. Μετά θα πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμούλες, να ακούσουμε και το. Έχουμε και το ηχητικό. Έχουμε και Media Day Basket. Έχουμε να ασχοληθούμε πράγματα. Ξανά. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Χθες ο Τερζής διαχειρίζεται ως υπηρεσιακός προπονητής μία ομάδα που έχει 4 συνεχόμενες ήττες. Μία ομάδα με προβληματική συμπεριφορά στα τελευταία παιχνίδια. Τα εκτός έδρας. Και στο πρώτο μήχρο με τον Πανιόνιο. Η ομάδα πριν τα ντέρμπι δηλαδή. Τραγωδία στην ΑΕΚ. Ήττες εντός έδρας με ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο αυτό. Να το διαχειριστεί κάποιος ο οποίος ξέρουν οι παίκτες ότι είναι τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη δεν είναι. Παραμένει στην ομάδα, αλλά εντάξει. Έτσι... Πρώτος, ρε φίλε, αυτό εννοώ. Ναι, αλλά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο το γνωρίζουν εδώ και τους μήνες. Ναι, και στην ουσία. Και υπήρξε αναφορά από όλους σχεδόν τους παίκτες. Δηλαδή τον έχουν σε εκτίμηση. Ο Τερζής, στην ουσία. Ο ιδανικός να καθοδηγήσει, γιατί αυτό έλεγα σε κάποιους. Έλεγαν καλά, χωρίς προπονητή θα πάμε. Ο προπονητής ξέρει την ομάδα όπως την ξέρει ο Τερζής, που είναι ο βοηθός του Ερέρα πέντε μήνες. Ήξερε την ομάδα καλύτερα από τον καθένα. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι βάσει του τρόπου που δούλευε ο Ερέρα στις προπονήσεις, περισσότερη ώρα περνούσαν μέσα στο γήπεδο με τον Τερζή, γιατί του έλεγε ο Ερέρα. Κάνει, του έλεγε τι εντεκάδες να βάλουμε. Λέει, του λέει, βάλε αυτές τις εντεκάδες. Λέει, ποιες θες εσύ, λέει, και παίξτε αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Περισσότερη ώρα περνούσαμε με τον Τερζή μες στο γήπεδο και τους έδινε οδηγίες παρά με τον Ερέρα κάποιες φορές. Αλλά κάνει ο Τερζής λοιπόν 3-4 παρεμβάσεις. Καταρχήν, εγώ θα ντρεπόμουν αν τον έβριζα για την αλλαγή του Γκαρσία και μετά από 5 λεπτά διαπίστωνα ότι τον έβγαλε και ήταν τραυματίας. Είδα πάρα πολλούς να το κάνουν. Αλλά νομίζω ότι είναι αδικαιολόγητο τελείως, γιατί και στη μετάδοση και στο site το γράψαμε στο ένα λεπτό. Στο ένα λεπτό το γράψαμε και το είπαμε. Ότι τον βγάζει λόγω τραυματισμού. Και μετά ο Τερζής κάνει αυτό το οποίο δεν έκανε ο Ερέρα. Προσαρμόστηκε στο παιχνίδι δηλαδή. Και για μένα έκανε πάρα πολύ καλές και σωστές αλλαγές και θα σας πω και το γιατί. Και η είσοδος του Σόουζα, που έπαιξε δεξί μπακ. Δεν έπαιξε με τρία στόπερ ο Άρης, όπως πολύ άσχετοι γράψανε. Με τέσσερις έπαιζε πάλι πίσω. Και η είσοδος του Βαλεριάνου, κλειδώνουν το μάτς. Γιατί το κλειδώνουν? Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό που έκανε ο Τερζής, ή γκολ θα έτρωγες, πως δύο φορές πριν μπει ο Σόουζα, ο Κωνσταντινίδης αφήνει αυτόν τον Μπεντινέλη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Απόλλωνα στο δεύτερο ημίχρονο. Και τον αφήνει ο Κωνσταντινίδης γιατί. Από πού είναι αυτός, ε? Αργεντίνος, τι είναι, Ισπανός, τι είναι αυτός. Ταλός, νομίζω. Ό,τι είναι αυτός εδώ πέρα. Ήταν εξαιρετικός με την μπάλα κάτω. Δεν είχε βέβαια την τελική πάσα. Δύο φορές λοιπόν ο Κωνσταντινίδης καλά κάνει και τον αφήνει έξυπνα. Από τη μία, αλλά από την άλλη τον αφήνει να περάσει γιατί έχει κάρτα. Και ή θα κάνεις το λάθος και θα πάρεις δεύτερη κίτρινη, ή αν τον αφήσεις τρίτη, τέταρτη φορά, θα σου δημιουργήσει ευκαιρία. Πιθανόν να μπει γκολ. Και το ίδιο κάνει από την άλλη πλευρά με το Σικαμπάλα. Και έτσι ο Απόλλωνας, στο διάστημα που υποθετικά θα πίεζε, έκανε δυο σουτ έξω από την περιοχή. Και όμως, ενώ κάνει το σωστό τακτικά ο προπονητής, Ρεζίλ λέει, γυρίσαμε πίσω να κρατήσουμε το σκορ. Καλά κάναμε. Όχι, να τα αφήναμε να γινόταν 2-2. Καλά κάναμε. Να παίζαμε επιθετικά. Α, πο, τε, λε, σμα, τα. Η πράξη τι είναι, με μια μίνι έρευνα που κάνω. Αυτοί οι οποίοι είναι οι περισσότεροι που εξεφωνήσουν, δεν έρχονται στο γήπεδο καταρχήν. Άμα δηλαδή του τσιγκλήσει κανένα, του λένε, εγώ φίλε έχω να έρθω από την εποχή του Κούπερ. Αλλά κριτική... μπαίνουν μέσα και απαξιώνουν να μην πάνε κι άλλοι. Κριτική θα υπάρχει. Να υπάρχει. Αλλά κριτική. Να μην περνάμε τις κόκκινες γραμμές. Κριτική να υπάρχει. Και εγώ το δέχομαι ως κριτική ότι θέλω τον Άρη να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Τι μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Όμως. Να παίζει... αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί να παίξει. Μόνο κατά αποτέλεσμα μπορεί να πάει. Τα πράγματα είναι απλά. Ας έρθει λοιπόν ο προπονητής με το καλό. Να περάσει τα πραγματάκια αυτά τα οποία πρέπει να περάσει.
να το κάνει για να δικαιώσει τους ανθρώπους που τον φέρανε. Διαφορετικά θα έχουν αποτύχει στην επιλογή τους και θα κριθούν γι' αυτό. Φυσικά. Αλλά προκαταβολικά, ρε παιδιά, γιατί πραγματικά προκαταβολικά να έχουμε γκρίνια και μύρλα και να μεταδίδουμε αυτή, να περνάμε αυτή την αρνητική ενέργεια στην ομάδα. Τώρα μπορείς να πας σε break. Θα συνεχίσουμε, δε. Έχουμε και άλλα πράγματα για να πούμε. Break. Ουσία λοιπόν. Έχει μπει ένα παλικαράκι κάτω από εκεί που λέμε ο Παντελίδης το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και γράφει. Ποιος Παντελίδης, ο Ερέρα ήταν ο καλύτερος. Ο Παντελίδης πήρε τον Αστέρα και από ομάδα μοντέλο την έκανε Ερδέλο. Αχα. Ποιος την είχε κάνει η ομάδα μοντέλο? Γιατί προφανώς δεν ξέρει το παλικαράκι ότι πέρσι ο Αστέρας ήταν 15ος. Την πήρε ο Παντελίδης και τον πήγε ο Ευρώπη. Άρα λέει ότι η ομάδα μοντέλο. Ποιος την είχε κάνει? Εδώ άκουσα να λέει κάποιος ο Ερέρα, διώξε τον Ερέρα που έχει δουλέψει σε Λίβερπουλ, Ρεάλ και Τσέλσι. Λοιπόν, σε Λίβερπουλ, Ρεάλ και Τσέλσι. Έχει δουλέψει. Σε Λίβερπουλ, ναι. Ναι, έχει δουλέψει, οκ. Okay. Μα δεν είπαμε ποτέ εμείς ότι είναι κακός προπονητής. Δεν ήταν αυτό που χρειαζόταν ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και στην τελική ξεκολλήστε, Άρης είμαστε. Εντάξει, άρα, δεν αμήνω. Αυτό το πράγμα δηλαδή με την προσωπολατρία κάποιες φορές πρέπει να σταματήσει λίγο. Δεν πρέπει να κολλάμε τόσο πολύ στα πρόσωπα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ λέω το ανάποδο. Αν ο Παντελίδης κάνει τα 4 αποτελέσματα, που γι' αυτό δεν τον ξεφωνίζουμε. Επειδή έχει τον Αστέρα εκεί που τον έχει, έχοντας χάσει από την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Που ο Παντελίδης τι έπαιξε? Έπαιξε ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Ολυμπιακό εκτός έδρας και Άρη εκτός έδρας. Ναι. Και Ατρόμητο εκτός έδρας. Και μέσα στο Βικελίδης μια χαρά ήταν ο Αστέρας. Στα πρώτα 9 μάτς, ναι, ο Αστέρας έχει παίξει ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακό και Ατρόμητο εκτός έδρας. Και τις πρώτες αγωνιστικές τα είχε νομίζω όλα μαζεμένα. Ναι, τις πρώτες 4-5. Με Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη. Με την Ξάνθη είναι η γέλα του. Εντάξει. Η ουσία για το χθεσινό μάτς, για να το κλείσουμε, θα το συζητήσουμε και με εσάς μετά βέβαια συνέχεια, είναι ότι εντάξει, δεν περιμέναμε να δούμε τον Άρη χθες ποδόσφαιρο. Η ουσία χθες ήταν η νίκη για την ομάδα. Δεν προλάβαινε μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα ο Τόλης ο Τερζής, αλλάζοντας και τον τρόπο δουλειάς, τις προπονήσεις, να αλλάξει και πάρα πολλά. Ο Άρης ήταν σε μια μεταβατική κατάσταση. Το θέμα ήταν η νίκη για να πάμε ηρεμία σε διακοπή. Γιατί σκεφτείτε τι θα γινόταν άμα δεν κερδίζαμε χθες. Μια ηρεμία που βοηθάει και την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές αλλά και τον Παντελίδη πριν καν έρθει στην ομάδα. Γιατί θα παραλάβει ένα ρόστερ το οποίο θα έχει καλύτερη ψυχολογία, δεν θα είναι εγκλωβισμένο στην αγωνιστική κρίση των προηγούμενων αγωνιστικών. Εντάξει, και θα μπορέσει και ο άνθρωπος να δουλέψει καλύτερα και να περάσει κάποια τα πρώτα θέλω της φιλοσοφίας του μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Δεν προλαβαίνει να κάνει και πάρα πολλά. Αλλά ίσα ίσα να βάλει λίγο στην ομάδα ένα μπούσουλα, να της δώσει ένα πλάνο, να της δώσει μια κατεύθυνση και σαν σύνολο αλλά και σαν μονάδες. Γιατί εκεί είναι που ο Άρης στέλνει σημαντικά μέχρι στιγμή στο παιχνίδι του. Το ότι δεν έχουν κατευθύνσει παίχτες και ως πρόσωπα αλλά και σαν σύνολο η ομάδα. Ο Άρης θέλει ένα μοτίβο επιθετικά για να επιτίθει και να φτάνει στην αντίπαλη περιοχή. Είναι από τα βασικά πράγματα που του λείπουν. Αν ξεκινήσει ο Παντελίδης από εκεί και το δουλέψει αυτό σιγά σιγά και το βρει, τότε νομίζω ότι θα βοηθήσει και την ομάδα αυτό και θα παρουσιάσει και μια καλύτερη εικόνα. Για το φίλο μου το Χάρη, επόμενο διάστημα. Να του πω ότι έχει κλείσει ο Παντελίδης, παιδιά. Τι μου στέλνετε άλλους προπονητές? Ποιος σου έστειλε? Μήπως το στείλουμε, προλάβουμε. Το αλλάξουμε. Ποιον? Είμαστε εμείς να το αλλάξουμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Σε μέσα άκρες. Και για το χθεσινό παιχνίδι και για τον Παντελίδη. Έχεις, Βασίλη μου, το ηχητικό έτοιμο? Τι θα ακούσουμε? Ακούσουμε λίγο τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Ναι. Τα όσα είπε στους εκπροσώπους του τύπου μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα. Για τον έχεις? Για βάλ τον Βασίλη να τον ακούσουμε. Σημαντικό διπλό για τον Άρη. Νομίζω το θέλατε όλοι μέσα στην ομάδα. Και ο κύριος Τερζής και όλοι οι παίκτες. Πραγματικά αυτό που λέγαμε όλη τη βδομάδα από την αρχή που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με τον κύριο Τερζή. Είπαμε ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να το κερδίσουμε πάση θυσία. Δεν μας ένοιαζε τόσο η εμφάνιση όσο οι τρεις βαθμοί. Γιατί στα προηγούμενα μάτια το πληρώσαμε αυτό. Κοιτούσαμε πιο πολύ την εμφάνιση και όχι τόσο το αποτέλεσμα. Τέλος, καλό, όλα καλά. Τρεις βαθμούς. Συνεχίζουμε να δουλέψουμε ηρεμία τώρα στη διακοπή και να δούμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η ομάδα μπήκε καλά, προηγήθηκε γρήγορα, αλλά και προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είδαμε λίγο, χάθηκε λίγο η συνοχή και έκανε τις ευκαιρίες από όλες και ισοφάρισε. Τι συνέβη? Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά. Όταν σκοράρεις το πρώτο λεπτό, είναι το ιδανικό ξεκίνημα. Παρ' όλα αυτά, μετά κάποια ατομικά λάθη που κάναμε εμείς δεν ήταν τόσο η ομαδική λειτουργία, αλλά απλά κάποια ατομικά λάθη δώσαν το δικαίωμα στον Απόλλωνα να ελπίζει και έτσι έφτασε στη σοφάριση.
ήταν το πρώτο παιχνίδι που μπήκες και το ολοκλήρωσες και με επιτυχία. Είναι και για σένα μια προσωπική ικανοποίηση. Εντάξει, ο ποδοσφαιριστής όταν παίζει σίγουρα είναι χαρούμενος, δεν το συζητάμε αυτό. Τρεφόμαστε από τα παιχνίδια, καλές προπονήσεις, αλλά δεν γίνεται χωρίς παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε, πήραμε τους τρεις βαθμούς και να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Είναι έτσι προσωπικό σχόλιο. Προς το τέλος του αγώνα, κερδίζεις την μπάλα και φεύγεις εσύ στην επίθεση, ενώ είναι ο Μπρούνο Γκάμα μπροστά σου. Αυτό δείχνει ότι και εσύ αρχίζεις βρίσκεις τα πατήματά σου σιγά σιγά και το ρυθμό σου. Ναι, ναι, νιώθω καλά. Το τελευταίο 1,5 μήνα νιώθω πολύ καλά. Περίμενα αυτή την ευκαιρία. Ελπίζω να δικαιώσω αυτούς που με πιστεύουν και αυτή είναι ακόμα η αρχή. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Δημήτρη, περάσατε μια δύσκολη εβδομάδα με αλλαγή προπονητή, διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα. Πώς τη διαχειριστήκατε για να έρθετε να παίξετε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι και πώς σκέφτεστε την επόμενη μέρα με τον νέο προπονητή? Όταν αλλάζει ένας προπονητής, αυτό που λέμε, χρειαζόμασταν ηλεκτροσόκ, αυτή είναι η αλήθεια. Η ομάδα, αν και έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, δεν έπαιρνε τα αποτελέσματα δυστυχώς. Είπαμε από την αρχή της εβδομάδας ότι πρέπει να κερδίσουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Το καταφέραμε και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι. Έχετε στο κατάλληλο σημείο διακοπή με νέο προπονητή 15 μέρες. Δεν το συζητώ πραγματικά, γιατί όταν πας στη διακοπή με νίκη είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Έχεις την ηρεμία να δουλέψεις. Μακάρι να έχουμε τον καινούριο προπονητή και από αύριο κιόλας και να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Αυτά από τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Ένα από τα νέα πρόσωπα. Ναι. Γράφεται ήδη. Ένα από τα νέα πρόσωπα που είδαμε χθες στην 11η του Άρη. Νέο πρόσωπο ήταν και ο Βέλεθ που επέστρεψε μετά από 3 εβδομάδες περίπου. Με άλλον προπονητή τραυματίστηκε, με άλλον προπονητή επέστρεψε, με άλλον προπονητή θα πορευτεί. Ο Ισπανός που είδε τον βασικό λόγο για τον οποίο ήρθε στη Θεσσαλονίκη, που ήταν ο Ερέρα, δηλαδή να αποχωρεί, αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Και η ζωή συνεχίζεται και ο Βέλεθ επαγγελματίας είναι. Όπως και ο Ματίγια επαγγελματίας είναι και αυτοί θα συνεχίσουν υπό τις οδηγίες του Σάβα Παντελίδη. Έτσι. Από αύριο, ο οποίος Παντελίδης θα ξεκινήσει και με δύσκολο παιχνίδι κιόλας στον πάγο του Άρη, κόντρα στον Όφη, την μεθεπόμενη Κυριακή. Ναι, την μεθεπόμενη Κυριακή. Της Αγίας Εκατερίνης. Της Αγίας Εκατερίνης είναι εδώ, μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει τη Αγία Εκατερίνη. Θα πα στο Ηράκλειο. Καλά, αλλιώ για να μπει, να τα ξέρουμε χωρί να τα ξέρει. Διπλό είναι. Ναι. Και γιατί θα λείπουμε μετά από το ναι, γιατί αλλιώ ξέρω. Αλλά είναι η μόνη μέρα που δεν λείπει. Πρέπει να πω και ευχαριστώ. τίποτα χρήσα δεν μου. Τίποτα. Ευχαριστώ την Κατερίνα που γιορτάζει. Ωραίο. Σωστό. Εντάξει, αν έλειψε. Την άλλη μέρα βέβαια γιορτάζει και η μάνα μου και η κόρη μου, αλλά φεύγω. Ναι. Αυτό για σένα, αγάπη μου, έμεινα εγώ, είδες και τα λοιπά. Ναι. Ανάγκασα τον Νίκο να πάει που δεν ήθελε. Ναι, να πάει στο Ηράκλειο με τίποτα, να μείνει. Καλά, άλλη κατέρα να σε αφήνει μόνη τώρα με 4 παιδιά τώρα. Δηλαδή, δεν κατάσταση. Μπριζόπουλο. Καλά, άλλη κατέρα. Καλά, άλλη κατέρα τώρα. Γιατί ακούει την εκπομπή. Ναι, πάντα. Α, ναι. Καλά, άλλη κατέρα τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Ρε κατέρα. Λοιπόν. Και πού πάει. Στις Αθήνες. Στις πρωτεύουσες. Ωραία, άρα για να το κλείσουμε. Ωραία, να το μαζέψουμε λίγο. Ο Παντελίδης θα κρυφθεί για μένα εκ του αποτελέσματος. Θα κάνει αυτά που πρέπει. Πετυχημένος. Δεν θα κάνει αυτά που πρέπει. Δεν θα έχει ομάδα τα αποτελέσματα που πρέπει. Αποτυχημένος. Τόσο απλά. Μια ωραία ερώτηση βέβαια. Παρακαλώ. Που μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς μας. Σε αυτούς μας. Και την κάνω κι εγώ σε σένα. Είναι. Τι χρόνο θα δώσεις στον Παντελίδη. Τι εννοείς τι χρόνο. Τι χρόνο ρε παιδί μου για να προσαρμοστεί. Για να. Γιατί σίγουρα είναι ένας νέος προπονητής με ένα νέο ρόστερ, θέλει το χρόνο του. Ένα εκτός έδρας και ένα εντός έδρας μάτς. Αυτά τα δύο. Το θέμα είναι και σε τι, συγγνώμη, σε τι διάστημα θα τον κρίνεις. Όπως ναι. Με εκνευρίζουν αυτοί οι οποίοι είτε γιατί δεν κουστάρουν τον Καρυπίδη, είτε είναι 5-10 βέβαια είναι. Ο ρόλος τους στο Facebook είναι να δημιουργούν πρόβλημα στην ομάδα. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής τους. Ναι. Όπως με εκνευρίζουν αυτοί, με εκνευρίζει για κάτι άλλο. Με ποια κριτήρια πήρα τον Παντελίδη? Ποιος είναι ο λόγος που πήρα τον Παντελίδη και δεν πήρα τον Κρίστιανσεν? Πήρα τον Παντελίδη γιατί ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα και υποτίθεται, γιατί πρέπει να το δούμε αυτό, ότι δεν θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα προσαρμογής. Να προσαρμοστεί σε τι? Στο ρόστερ που έχει στα χέρια. Τι είναι, προπονητής είναι. Δεν είναι παίκτης. Γιατί τώρα μιλάμε και για κάτι για έναν προπονητή που δουλεύει διαφορετικά. Πολύ ωραία. Άρα γιατί να του δώσω χρόνο προσαρμογής? Ένα εκτός έδρας και ένα εντός έδρας. Ωραία. Περιμένω στο μάτς με τον Όφη να δω τις πρώτες αλλαγές.
στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Όταν εννοώ τον τρόπο παιχνιδιού, δεν εννοώ να παίξει 4-5-1, 4-3-3. Το σύστημα δεν θα αλλάξει με τον παιχνίδι. Ναι, καλά, δεν το ξέρεις αυτό. Αλλά περιμένω να δω αυτές τις πινελιές. Ποιος είναι ο λόγος που έφυγε ο Ερέρα? Δεν προσαρμόζονταν μέσα στο αγωνιστικό πλάνο του αντιπάλου. Δεν είχε τακτικά. Μάλλον τακτικά πήγαινε πάντα με το ίδιο πλάνο. Δεν κατάφερνε να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Αυτό δεν λέγαμε για τον Ερέρα. Θα γράψουμε συνέντευξη του Σάββατο. Μπράβο. Περιμένω λοιπόν από τον Παντελή να τα κάνει αυτά. Δεν έχει κανένα, μα κανένα διάστημα προσαρμογής για μένα. Θα κρυθεί εξ αρχής. Του δίνω ένα εντός και ένα εκτός. Και πολλά είναι. 0-2. 2-2 θα κάνει. Μακάρι. Το χρειαζόμαστε. 0-2 στον Όφη. Και 2-0 και 4-0 τον Παναθηναϊκό. Λες, ναι. Καταρρεύσει η ομάδα του Γιώργου Δόνη. Τι να καταρρεύσει, θα έρθει η αρμάδα του Παντελή και την καταπιεί. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Μακάρι να δικαιωθώ, γιατί βλέποντας. Θα δω τι έχει. Και θα σου πω. Ναι, σίγουρα θα δούμε. Επίσης, πριν δω, θα μάθω. Τον τρόπο δουλειάς. Αυτές οι εβδομάδες θα και είναι να πολύ πω κάτι εδώ. Χρήσιμες. Όλα αυτά που τώρα βγαίνουν προς τα έξω σιγά-σιγά, που δεν έχουν βγει και πολλά. Έχουν βγει όμως 5 πράγματα για τον Ερέρα. Πολλά από αυτά φτάναν στα αυτιά μας. Αλλά να σας πω κάτι. Εδώ έχει κάνει 4 συνεχόμενες ήττες. Και λένε κάποιοι, τα λέτε για τον Ερέρα, θέλετε να το φάτε. Είναι τόσο τοξικό το κλίμα που ο δημοσιογράφος, παιδιά, ελάτε λίγο στη θέση του. Μπαίνει μετά τα Γιάννα που μας το κάναν αυτό. Επειδή κάναμε ερώτηση γιατί έγιναν 3 αλλαγές μαζί, προφανώς είναι κάτι φυσιολογικό. Ναι. Είναι κάτι φυσιολογικό. Να μπαίνουν, ενώ χάνεις από το 65, να κάνεις 3 αλλαγές μαζί στο 80. Ναι. Είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν θα το ρωτήσει ο δημοσιογράφος. Και όμως υπήρχαν άνθρωποι που στοχοποίησαν για το συγκεκριμένο κομμάτι ότι σκάβουμε το Ερέρα το τέτοιο. Τη θέση. Μόνος του την έσκαψε. Ήμαρτον. Τώρα έγραψε ένας φίλος πριν, πραγματικά είναι απίστευτη. Τι. Με τέτοιο ποδόσφαιρο που επέζω, δεν το θέλω, λέει, τη νίκη. Προτιμώ να παίζω μπάλα και να χάνω 4-0 από την ΑΕΚ. Κάποιοι είναι σε σημείο παράνοιας. Δηλαδή είναι τρολ. Τρολ. Κανονικό τρολάρισμα. Δεν θέλει να κερδίσει. Θέλει να παίζει μπάλα και να χάνει 4-0. Όλοι μας θέλουμε το ωραίο ποδόσφαιρο. Το ωραίο ποδόσφαιρο είναι αυτό που φέρνει και τον κόσμο στο γήπεδο. Στο τέλος όμως της ημέρας, το ποδόσφαιρο πάντα μετράει το αποτέλεσμα, η νίκη. Και θα πω αυτό το οποίο είπε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι, ίσως είναι εδώ, έλειπες, δεν θυμάμαι. Ο ΠΑΟΚ με τα ψέματα είναι πρώτος. Και δεν είναι τώρα πικάρισμα ή μπηχτή για την άλλη μεγάλη ομάδα. Προφανώς ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, ναι, προτιμούσε να πάει στο Καραϊσκάκι, να κάνει 15 τελικές και να χάσει ένα 0. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Και να μην πάει να βάλει αυτό το γκολ που έβαλε και οι άλλοι να έχουν ρημάξει τα δοκάρια. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή που στο Βικελίδης. ΑΕΚ ατρόμητος. Ο ατρόμητος μέχρι το 80 δεν υπάρχει. Ναι, και έβαλε δύο γκολ και έρευσε. Αποθεώνουν όλοι αυτοί που πρόσεξε. Που λένε για τον Ερέρα ότι τον κάνατε. 3 δοκάρια είχαν οι άλλοι. Ο ΠΑΟΚ στο Βικελίδης κάθισε πίσω και περίμενε τον Άρη. Και ο Άρης έφαγε το τυρί σε εκείνο το παιχνίδι. Ανέβηκε μπροστά. Είχε ψηλά τις γραμμές του, άφησε χώρους πίσω, ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκε. Δεν θα λέει κανένα τίποτα τον Ερέρα αν έπαιζε λίγο πιο αμυντικά, αν πήγαινε και για την ισοπαλία για το αποτέλεσμα. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Τερζής χθες, που ήταν και το αυτονόητο. Να παίξει με αυτόν τον τρόπο που έπαιξε, να κάνει τις αλλαγές που έκανε προς το τέλος. Πάνω απ' όλα είναι το αποτέλεσμα. Και με τον Όγιο ο Άρης μπάλα έπαιζε και φώναζε ο Χρήσανθος 1-0 με τον Ιωνικό. Εντάξει. Μαζευόταν όμως η μία ισοπαλία πίσω από την άλλη. Τώρα πες φώναζε ο Χρήσανθος. Ναι. Θα έχω ηχητικό μου στην ασφίλος. Τι ηχητικό? Ηχητικό. Από πού? Τι? Από πού? Μην πεις το χθεσινό. Φίλε, βάλε λίγο τον γκολ μου το χθεσινό, το έχουμε. Δεν έχω βάλει τα δικά μου. Το Μπρούνο Γκάμα. Να ακούσω. Μπρούνο Γκάμα. Το δεύτερο, το 1-2 θέλω. Να ακούσω, όχι, σου βάλω άλλο. Και θα σας φέρω μνήμες. Δεν σ' άκουγα κιόλας. Εδώ σε αυτό μ' άκουγες τώρα. Θα σας φέρω μνήμες του παρελθόντος. Βάλε το, Βασίλη. Για βάλε να ακούσει. Περίμενε, τα ακούσω εγώ. Περίμενε, δεν έχω ακούσει. Σακ. Βάλε γιατί το εγώ το άκουσα. Το φάουλ θα εκτελεστεί τώρα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα από τον Βέλεφ. Ευκαιρία για τον Άρη. Ξεκάθαρα ευκαιρία το σουτ γκολ. 1-2 για τον Άρη. 1-2 για τον Άρη.
με την εκπληκτική ασίστ από τον Τικινή, νομίζω που κάνει το ταπουνάκι. Τα χάσα γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω πως έχει κάνει τέτοια πάσα ο Τικινή, φίλε. Το είδες. Με άλλο πόδι την κατεβάζει και με άλλο κάνει το ταπουνάκι. Είναι εξαιρετική η ασίστ του Τικινή και του οφείλουμε ένα μπράβο. Λοιπόν, περίμενε, κάτσε να βρω τώρα. Θα βάλω και το άλλο και να πάμε και στο break. Θα βάλω, φίλε, πολύ, πολύ ωραίο ηχητικό. Οι παλαιότεροι θα φτιαχτείτε τώρα. Όπως φτιάχτηκα κι εγώ. Περίμενε. Όχι, αυτό είναι του Εσκομπάρ. Έχει γενέθλια το Εσκομπάρ. 30 Νοεμβρίου να πας. Θα πάω. Εγώ που θα είμαι, κάπου θα είμαι. Πάλι. Εσύ όλο κάπου είσαι. Όλο κάπου είμαι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Έτσι είναι. Λοιπόν, περίμενε. Πού είναι, ρε. Ο Ζάχος μου το έστειλε. Πολύ ωραίο. Ο Γιώργος. Όχι, ρε. Πού να δώσω. Πού να θύψει εκεί. Δεν έχω ιδέα. Τόση ώρα δεν ψάχνει. Υπάρχει, ρε φίλε, αναζήτηση. Μπορείς να κάνεις αναζήτηση και να το βρεις. Γιατί το κάνεις εξ αρχής. Λοιπόν, να το. Μια βάλω το έλεξα. Να το. Όχι. Δεν το βρήκα. Έχω ένα πρόβλημα, φίλε, σε αυτό το κομμάτι. Στην αναζήτηση. Στα ηχητικά πήγαινε. Στα ηχητικά. Τι έχει ηχητικά. Ή στις λήψεις. Ήχος. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Δεν το έχω. Θα το ψάξω. Από. Προς. Από. Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Βασίλη Καβαδία, στείλε και το δεύτερο break. Θα το βρω. Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε. All About Aris On Air. Λίμπερο 107,4. Μου το στείλε φίλος. Ο Ζάχος το πήρα από φίλο. Για θυμηθείτε λίγο. Το οποίο θα εκτελεστεί τώρα λοιπόν από τα αριστερά στο έκτο λεπτό. Μέσα στην περιοχή θα περάσει μπάλα. Ένα-μηδέν για τον Άρη. 1-0 για τον Άρη. Το έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Καλά τα λέω. Δεν ξέρω, πρόλαβε ο Πράγματος. Ο Χαβίτων πάει να περάσει. Θα το πει να περάσει ο Ζώδος ο Χαβίτων. Εκτολιά για τον Άρη. Το σούτ θα τρώει. Και πάλι ο Χαβίτων έχει μόνο. Έτσι θα φωνάζω του χρόνου, να ξέρετε. Αυτό, φίλε, είναι από εκπομπή drooling με μπουγάτσα. Είπα χρόνια πολλά στο Σκομπάρ. Κατά την μπάλα, αφήνει για τον Κάλβο. Κάλβο. Ο Κάλβο, ο οποίος συγκλίνει προς το κέντρο, βγάζει για τον Κόκκι. Ο Κόκκι στο περιοχή. Ο Κόκκι για τον Φελίπε, για τον Παπάζουγλου. Θα περάσει μπάλα ο Παπάζουγλου, θα κάνει το γκολ! 1-0 ο Άρης. Άρης Ερυθρός Αστέρας. 1-0 ο Άρης, 75. Με τον νεαρό τον Παπάζογλου. Παπαδόπουλε, ακούς τον περιγράφουν. Τον Νέτο, ο οποίος ξέρει και κρατάει την μπάλα. Αφήνει για τον Κάλβο και αυτός για τον... Με τον Ερέρα μιλάει. Νεμπεγλέρας στο γέμισμα. Διώχνουν οι Σέρβοι. Νεμπεγλέρας, δε φίλε. Νέμπε. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση τώρα ο Ρονάλντο για πάνω στον Κόρομαν. Θα κόψει ο Ρονάλντο. Πολύ έμπειρος ο Βραζιλιάνος. Έμπειρος είναι. Θα πάρουν οι παίκτες του Άρη και πάλι με τον Κάλβο. Για τον Παπάζογλου θα φύγει ο νεαρός. Νεαρός ο Παπάζογλου, 20 χρόνια. Παπάζογλου, σουτ, γκολ! 2-0 από τον Παπάζογλου με εκπληκτικό γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον νεαρό! Βγάζει και τη φανέλα, θα πάρει κάρτα, δεν τον νοιάζει όμως! 2-0! Ο δίπλα, άντε να δείτε! Λέει ο δίπλα, άντε να δείτε! Μεταβίβαση για τον Κόκε. Ο Ισπανός θα πάρει την μπάλα, θα πει μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τον Κόκε. Ο Κόκε πάντα με στην περιοχή. Ο Κόκε ευκαιρία. Σουτ γκολ! Γκολ! Φώναξε λίγο ρε φίλε. Φώναξε λίγο. Σέρχιο Κόκε. Και 3-0. Λίγο τα γράδα μου πρέπει να φτιάξω. Αυτό που συμβαίνει στο κλειά της Βικελίδης. Ομάδα για σούπερ πράγματα. Σούπερ 3. Αφήνει αριστερά για τον Καράμπελα. Τον Καράμπελα. Μπόλτον Άρης είναι αυτό. Και βέβαια, οι πανηγυρισμοί από τον κόσμο του Άρη στην κερκίδα. Ο Αρέλιο ζητάει από τον κόσμο να ξεσηκωθεί και θα εκτελέσει το κόρνερ τώρα από τα αριστερά στο 25. Στο πίσω δοκάρι. Εκεί όπου ο Αβραάμ Παπαδόπουλος θα προλάβει τελικά, αλλά έχει κλειστεί για να δούμε αν θα μπορέσει να βγάλει κάποια σέντρα. Θα το κάνει τώρα, είναι καλή σέντρα και φαγιά, 1-1! 1-1 για τον Άρη! Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, τελειώνει. Ο Άρης ισοφαρίζει 1-1 με Ρονάλντο Γκιάρο. 1-1 ο Άρης από έχει κι άλλο. Των δύο αμυντικών. Μπουγάτσα έχει, θα αφήσει άστο μπουγάτσα.
Άσε, ο Μπουγάτσας είναι εδώ. Θα βγει ο Μπουγάτσας. Περίμενε, περίμενε. Νομίζω λέει Καλτερόν στο τέλος. Αυτά ήταν λοιπόν τα γκολ. Περίμενε. Τα γκολ με τα οποία η μεγάλη μας ομάδα, η μεγάλη μας αγάπη ο Άρης έδωσε στην Ελλαδίτσα μας 8.000 βαθμούς. Και Μπουγάτσα είχα στο τέλος. 30 χρονών ήμουνα. Το 7 δεν αυτό. 2007 είναι. 2007-2008. Αυτή η σεζόν είναι νομίζω. Ναι, το 7-8 είναι. Πω. 30 χρονών. Τώρα στα 42 πρέπει να τα ξαναφωνάξω αυτά. Σε όμιλο Europa League. Προσέξτε. Παντελίδη. Παίκτες. Διοίκηση. Προσέξτε καλά. Και μην το κάνουμε ανά πενταετία. Αν και τα διάμεσα δεν τα φώναξα, ευτυχώς τα φώναζαν άλλοι. Αλλά δεν μας ενοχλεί. Λοιπόν, κάναμε και ένα flashback. Διαβάζω εδώ στο SDNA ότι ο Πάκο Ερέρα πάει να φάει το Μανώλο Χιμένεθ. Στη Λας Πάλμας. Ένας φίλος... με βάση αυτό που λέγαμε πριν, ότι πέρσι αρνήθηκε ο Παντελίδης στη Β' Εθνική να έρθει στον Άρη. Νομίζω ότι δεν είναι πέρσι. Πέρσι, είναι η πρόπερση. Πριν το Σπανό. Πριν το Σπανό. Όχι, δεν ήταν. Ήταν όταν είχε φύγει ο Αναστόπουλος. Μπράβο, ναι. Και... δεν είναι πέρσι. Ήταν στη μέση της χρονιάς. Πήραμε τελικά τον Κωστένογλου. Μπράβο. Μου στέλνει... ναι, αλλά τώρα λέει άφησε τον Αστέρα Τρίπολης που έπαιζε Ευρώπη και ήρθε στον Άρη. Αλήθεια. Τι να τον ημινήσουμε. Εντάξει, και ένας αστέρας που βρίσκεται εμένα στην τελευταία θέση. Πρώτη-τελευταία θέση βαθμολογίας. Αλλά νομίζω ότι βάσει και τη εικόνα του στα παιχνίδια είναι πολύ πλασματική η θέση στην οποία βρίσκεται. Εντάξει, το γυρίσει ο αστέρας. Απλά δεν του κάθεται. Δεν του καθόταν με τίποτα. Έχει γιατί είναι, να σε θέλει μερικές φορές. Έχει 6 βαθμούς. Κάτσε να δούμε. 11η αγωνιστική. Μετά τη διακοπή. Με Παράσχο, βέβαια τη θεωρώ λάθος επιλογή από τον αστέρα. Αλλά τέλος πάντων δεν με νοιάζει. Παίζει αστέρας Λάρισα. Αν κερδίσει, αμέσως θα πάει. Ένατος, όχι, εντέκατος. Μετά τα υπόλοιπα μάτς είναι Λεβαδιακός Αστέρας, Αστέρας Γιάννενα. Στα εύκολα τώρα. Ισχύει το ίδιο. Ναι. Αστέρας Σόφι, ναι. Ισχύει το ίδιο για τον Παντελίδη που ισχύει για τον Ερέρα σε ένα βαθμό, έτσι. Και ποιο είναι το μάτς, και Πανιώνιος Αστέρας. Αστέρας Πάοκ, με Παράσιο τον κερδίζει, λες τον Πάοκ ο Αστέρας. Παντελίδη τον κέρδισε. Και μετά πάει στο πρόγραμμα. Ο Άρης έχει. Καταρχήν ανοιχτές γραμμές 23-10-287-888. Μπορούμε να συζητάμε. Νέος προπονητής του Άρη είναι ο Σάββας Παντελίδης. Ακοινώθηκε. Τι? Ακοινώθηκε. Από την προηγούμενη Δευτέρα. Α. Λοιπόν, αύριο θα προπονήσει και την ομάδα. Ό,τι θες. Τον Κρίστιανσεν. Πάρε τον Χάντς Κρίστιαν Άντερσεν. Εσύ. Γραμμές αέρα, ναι. Ο Άρης, ο οποίος πάει στην Κρήτη τώρα, θεωρώ ότι με νίκη θα πλασαριστεί για τα καλά στην πεντάδα. Μετά παίζει Άρης Παναθηναϊκός στο μάτς που θα κρίνει για μένα εμπολής την 5η-6η θέση. Και μετά πάει στο Περιστέρι. Περιστέρι. Πότε είναι αυτό? Μετά εδώ πάνε το Δεκεμβρίου. Τι ημέρα είναι αυτό? Κυριακή. Γιατί ρε φίλε, δεν μπορεί να παίξει Σάββατο να μείνουμε εκεί το βράδυ. Λοιπόν. Και μετά Άρης Πανετολικός. Και μετά ξαναθιάζει. Και εδώ είναι το ταξίδι της οικογένειας. 23 Δεκεμβρίου στην Ξάνθη. Παιδιά, γιατί το βάλετε παραμονή Χριστουγέννων καλύτερα το μάτς, ε? Να αλλάξουμε και χρόνο στην Ξάνθη. Ωραία, θα περάσουμε. Τρομερά. Πάμε με το φταθέσιο θα σε πάω. Λοιπόν. Σωστό! Ανοίγουμε. Τώρα έχουμε και όλα τα κομφόρ. Έχουμε φταθέσιο. Λοιπόν. Αλήθεια είναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Εσείς είστε, συγγνώμη, εσείς είστε από αυτούς που θέλετε να χάνουμε με 4-0 και να παίζουμε ποδόσφαιρο ή να κερδίζουμε? Με 12-0. Και όμως ρε φίλε, είναι γραμμένα αυτά από... και είναι αριανός. Μπήκα, είδα προφίλ του σημαίες. Προτιμώ λέει να χάνω 4-0 και να βλέπω ποδόσφαιρο από το να κερδίζω όπως κέρδισα χθες. Θα τα ακούω. Εδώ ο κόσμος του Άρη δεν καταλάβαινε ότι αφού αγαπάει την ομάδα και θέλει να τη δει ψηλά, δεν καταλάβαινε ότι μπορεί να συνεισφέρει από πέρσι σε αυτό. Άφηνε την ομάδα με 800 διαρκείας και φέτος έσπευσε. Πάση περιπτώσει, ο Καρυπίδης βλέποντας ότι η έκτη θέση οδηγεί στην Ευρώπη, φοβήθηκε και σου λέει, δηλαδή να βγω 7ος και να με περάσει Ξάνθη ή ο Πανιώνιος. Και
κάτι πρέπει να κάνω. Επειδή δεν λοιπόν να ξαναπαίζεται μπροστά του το έργο με τον Αναστόπουλο που άργησε να αλλάξει, είπε... Εγώ γιατί το είδε, Άλεξ, γιατί το είδε και δεν το βλέπει τον Αναστόπουλο. Θα σου πω γιατί. Γιατί πλέον δεν το βλέπει μόνος του. Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος του μιλάει και ποδοσφαιρικά. Σωστό. Και να πω και κάτι. Ξεφωνίζουμε τον τεχνικό μας διευθυντή γιατί έκανε μια επιλογή. Έτσι. Γιατί τότε θέλουμε τεχνικό διευθυντή, ρε παιδιά. Άστο, να μην έχουμε. Άμα είναι στην κάθε απόφασή του να τον βγάζουμε. Εντάξει. Ότι είναι μιζαδόρος. Ότι είναι μάνατζερ. Ότι παίρνει χαρτάκι. Εντάξει, ας μην θεωρούμε κατά κανόνα ότι η πλειοψηφία θεωρεί κάτι τέτοιο. Αλλά και μόνο για διάφορο. Ας θεωρεί ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Το ζήτημα όμως παραμένει ότι όπως είναι τώρα οι ομάδες, ο Άρης δεν είναι φαβορή για την έκτη θέση. Ποιος είναι? Για μένα είναι, ο Πανιώνης. Μάλιστα. Διαφωνώ εγώ, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Τη θεωρώ μια ομάδα πολύ στημένη με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έχει έναν Μασούρα που δεν ξέρω, είναι το παιδί προφανώς πάει για μεγάλη μεταγραφή, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι πιο συγκεκριμένος από εμάς τώρα που μιλάμε, για μένα. Γιατί εμείς έχουμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Ναι. Άρα αυτό που καλύτερα να κάνει ο Παντελίδης είναι να μειώσει αυτές τις διακυμάνσεις στην απόδοση. Να κάνει τον Άρη, αντί να παίζει μια 5 και μια 9, να τον κάνει να παίζει 7 συνεχόμενα. Mm-hmm. Δεν είναι ρίσκο, είναι πολύ σωστή επιλογή Παντελίδη και υπάρχει και μια ακόμη παράμετρος που φυσικά την ξεχνάμε γιατί δεν μας νοιάζει, ότι είναι και το οικονομικό, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να φέρουμε προπόνητη που κάνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ τώρα, τι να κάνουμε. Δηλαδή μέσα σε αυτά τα οικονομικά πλαίσια δεν είναι μια σωστή επιλογή. Κοίταξε, θα μπορούσε, κοίταξε, θα μπορούσε και να δώσει 100 χιλιάρικα παραπάνω. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα αυτό. Αλλά η επιλογή γίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί ο Παντελίδης στον Αστέρα Τρίπολης, άσχετα αν δεν έχει αποτελέσματα φέτος, και παίζουν τον ρόλο τους και αυτά, το καλοκαίρι παίζει το ίδιο με τον Ερέρα. Είχε έντονη προστριβή το καλοκαίρι ο Παντελίδης με τη διοίκηση του Αστέρα Τρίπολης. Γιατί φέραν κάτι Αργεντίνους, κάτι δεν του φέραν παίκτες. Και η εντεκάδα της Τρίπολης είχε μέσα Καλτσάτσι, Λιανίδη, Μανιά. Εντάξει. Δεν είναι. Δεν προσπαθούμε να φέρουμε ένα μάγο. Και για όσους λένε για τον Κούπερ, ρωτήστε λίγο το Σαριόγλου τι του έλεγε ο Κούπερ το καλοκαίρι όταν ο Καρυπίδης έπριζε το Σαριόγλου, πέστονα κάτι και πέστονα. Είπε πολύ ευχαρίστως, εγώ τον Άρη τον έχω στην καρδιά μου, αλλά έχω και 480 χιλιάρικα που κάποιοι μου χρωστούσαν και δεν μου τα έδωσαν. Δηλαδή δεν είναι όλοι Αριανοί και όλοι. Μην τρελαίνεστε, φέρε τον Κούπερ και φέρε. Δεν υπάρχουν. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν μια απόφαση με μισή καρδιά. Για μένα είναι μια ρεαλιστικά σωστή απόφαση, γιατί η χρονιά αλλιώς θα έφευγε από τα χέρια μας. Τώρα ξανάρχεται και νομίζω ότι για τον Άρη το μόνο που μετράει είναι τα αποτελέσματα. Έτσι. Και αν κάποιοι θεωρούν ότι το παράκανα Τερζής με τις αλλαγές χθες, δεν το παράκανα καθόλου. Ο Απόλλωνας θα έπαιζε με σέντρες και ο Άρης όφιλε να κάνει αυτό που έκανε. Για να πω και κάτι. Ναι, ο Απόλλωνας είναι τελευταίος, δε παιδιά. Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός το 90 τον κέρδισε. Ο ΠΑΟΚ έφτασε αίμα. Η εικόνα του Απόλλωνα είναι πολύ ανεβασμένη εδώ και 3-4 αγωνιστικές και να δείτε ότι ο Απόλλωνας θα κάνει και νίκες. Και τον βοήθησε πολύ η έξοδος του Μάτζιου. Μπορεί να το ξεκινήσει. Τον Απόλλωνα τον βοήθησε. Τον Απόλλωνα τον βοήθησε που έβαλε τον Χέλβε. Φυσικά. Ο Ματζουράκης. Σωστά. Άρα τον βοήθησε που τραυματίστηκε. Τον έκανε πιο δραστήριο. Ήταν να μην παίξει. Ο Μάτζιος στην τραυματία ήταν να μην παίξει. Προφανώς τον θεωρεί πιο έμπειρο, πιο οτιδήποτε, αλλά φαίνονταν ότι δεν μπορεί καθόλου. Εν κατακλείδη, κάποιες μεταγραφές σίγουρα μας έχουν απογοητεύσει, αλλά δεν πρέπει κανένας παίκτης που είναι τώρα στον Άρη να νιώσει ξένο σώμα ή οτιδήποτε. Εμείς πρέπει να αναστήσουμε τους παίκτες και όχι να τους περιθωριοποιούμε. Θες να σου αυτό πω είναι... κάτι γι' αυτό το θέμα των παίκτων που λες να τους αναστήσουμε εμείς. Ο Παντελίδης είναι αυτός που μπορεί να αναστήσει κάποιους, γιατί μακάρι. Οι παίκτες τώρα θα έχουν ένα προπονητή που θα τους δώσει ρόλο. Μακάρι. Γιατί ο Παντελίδης με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί, τουλάχιστον λένε αυτοί που έχουν δουλέψει μαζί του. Μακάρι, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ρόλη είναι ελαφρώς δυσδιάκριτη. Ειδικά στο κέντρο δεν καταλαβαίναμε ποιος κόβει, ποιος προωθεί. Πάση περιπτώσει. Να είσαι καλά. Τα λέμε ξανά. Ρίξτε μια ματιά στο site της Super League, όχι μόνο στο Λαμπαουτάρης που το ανέβασε. Υπάρχει θέμα για τα εισιτήρια και τρίψτε το στις μούρες των προπαγανδιστών. Αμέσως θα πάω στον κόσμο. Η Super League, η οποία με τον Άρη πλέον στην κατηγορία. Έχει κάνει ρεκόρ οκταετίας και σε αυτό έχει παίξει ρόλο τα 11.500-12.000 εισιτήρια μέσω όρο που έχει ο Άρης, χωρίς μάλιστα να μετράνε τα περισσότερα στο πρώτο μάτς και στο δεύτερο γιατί δεν χτυπούσαν τα διαρκείας. Και την ίδια στιγμή ξανατρίψτε στους προπαγανδιστές τις τηλεθεάσεις, γιατί ο Άρης, όπως θα δείτε στο Λαμπαουτάρης, έχει προσπεράσει σε τηλεθέαση το Απόλλων Άρης, αυτό το μάτς με τον τελευταίο,
το Boca River. Για όσους μας λέγανε ότι η ΕΡΤ μας κάνει χάρη. Τα διπλά πρέπει να πάρει ο Άρης. Πάμε τώρα στον επόμενο. Καλησπέρα. Τι ωραία το φέρες. Αυτό που ήθελα να πω. Αφού το κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω ανάποδα αυτό που θέλω να πω. Πρέπει λοιπόν το επόμενο παιχνίδι να κερδιθεί πάση θυσία δύο φορές match win, πως τα λέτε εσείς συμμορφωμένοι, για τον απλό λόγο να επανέλθει στον κόσμο αυτή η καλή ψυχολογική διάθεση και η θετική ενέργεια που είχε, ώστε να συνεχίσει να έρχεται στο γήπεδο και να πληρώνει το εισιτήριό του, ώστε η διοίκηση να εισπράττει ένα πολύ υψηλό ποσοστό για να βοηθήσουμε ώστε σε ένα μήνα να πάρουμε αυτούς που θέλουμε να πάρουμε και να συνεχίσει ο πρόεδρος να έχει αυτή την ωραία εικόνα του γηπέδου και να κάνει αυτά που εμείς θέλουμε. Άρα το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα κάνει όλους εμάς τους Έλληνες, τους αδαείς που μόνο κοιτάμε το αποτέλεσμα, να ξαναπάμε στο γήπεδο όπως πήγαμε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό να κάνουμε sold out. Χάρηκα πολύ για τους φιλάθλους μας που ήταν στο γήπεδο και βγάλαν αυτή τη αγανάκτηση να πω στο δεύτερο γκολ. Και το γουστάρισαν πολύ. Χάρηκα όμως τρεις φορές περισσότερο όταν είδα στο τέλος όλους τους παράγοντες εκεί του Απόλλων Αθηνών να διαμαρτύρονται στο διαιτητή, γιατί συνειδητοποίησαν ότι 95% έχουν πέσει κατηγορία. Μια κατηγορία την οποία δεν την αξίζαν όταν ήρθαν σε αυτήν, γιατί την πήρανε για εξωαγωνιστικούς λόγους και πίκρανανε εμένα. Και επειδή δεν αξίζανε να βρίσκονται στην κατηγορία τότε που ανέβηκαν και πικράθηκα εγώ, τώρα είμαι κακοπροαίρετος και λέω τι καλά που κάποιοι δεν κοιμήθηκαν όλο το βράδυ, ανεβάσανε και πίεση και στεναχωρέθηκαν τόσο πολύ. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει με τον Όφη είναι να κερδίσει η ομάδα με οποιοδήποτε τίμημα για να μπορέσει να επανέλθει όλο αυτό το ωραίο κλίμα στην ομάδα μας. Και κάτι ακόμα. Για πες το. Εχθές η Ρουσλάνα, ξέρετε ποια είναι ο Ρουσλάνα, στο κοντρόλ με τον απόδι και στο τακούνι με τ' άλλο πόδι, πήγε εκεί που έπρεπε να πάει για να γίνει αυτό που έγινε. Έτσι. Η Ρουσλάνα. Πήγε. Αφού είναι μπάλα. Ναι, η Ρουσλάνα. Εκείνο το σουλ του Δελιζής, ρε φίλε. Ναι, όντως. Μπράβο, το οποίο, είναι, και είναι στα στιγμιότυπα της ΕΡΤ. Δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση. Έχουν 8 λεπτά στιγμιότυπα η ΕΡΤ και 4 ευκαιρίες του Άρη δεν τις έχει. Οι τελικές είναι 13-13. Από τις 13-13 Ρουσλάνα... είναι από 4-5 αξιόλογες. Ενώ στο ντέρμπι των Αθηνών η Ρουσλάνα, παρόλο την μικρή απόκριση που βρήκε στα δάχτυλα του τερματοφύλακα, πήγε στο δοκαράκι και πήγε μέσα. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι η μπάλα. Γι' αυτό είναι Ρουσλάνα. Αλλά είναι η μπάλα όταν βαρούν. Γι' αυτό και εμείς ακούμε τη Eurovision. Ευχαριστούμε. Πάει τρεις φορές στο δοκάρι και μπαίνουν δύο γκολ στο 90 και όταν τα ακούσει εσύ λες τι έγινε ρε παιδιά. Έτσι, άντε να πει και κανένας άλλος. Έγινε. Επόμενος παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ο Τάσος είμαι. Έλα Τάσο. Μ' αρέσει ρε παιδιά που κρίνουμε την ομάδα και κρίνουμε το αποτέλεσμα και όλα αυτά αγωνιστικά και το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εσείς δηλαδή τώρα σας βγαίνει να κριτικάρετε την ομάδα με αυτά που γίνανε μέσα στο γήπεδο δηλαδή. Για πείτε μου ρε παιδιά. Τι και εννοείς? Δεν είναι στο μοναδικό αγώνα. Τι εννοώ. Βοήθησα με λίγο, ναι. Ναι. Το offside αυτό μπορείς να μου πεις πώς είναι δυνατόν ο υπόπτης να μην μπορείς να το δει. Εντάξει, το δικαιολογώ. Είναι οριακό. Πώς είναι οριακό ρε φίλε. Εντάξει, όταν έχω δει τον Πετρόπουλο να βάζει γκολ 3 μέτρα offside, αυτό που είναι μισό είναι οριακό. Εδώ ρε φίλε δεν είδα το πέναλτι πάνω στο Ματέο τώρα. Δηλαδή... Αυτό με το χέρι, ναι, μου το είπανε, δεν το έχω δει εγώ σε replay. Και χθες έχει χέρι λέει. Είναι η φάση πριν βγει αλλαγή. Στην προσπάθεια που κάνει λέει ο Ματέο, ο παίκτης του Απόλλων, αλλά δεν έχω δει replay τίποτα, την παίρνει με το χέρι την μπάλα. Εγώ λέω για τη φάση στη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη, ναι. Που ο Κομίνης θα τον καλέσει να σφίξει και στο Nations League.
Αυτός ο διαιτητής, παιδιά, είναι νέο Φιντάνη, έτσι. Τώρα καινούριος δεν είναι στην κατηγορία. Ναι, χθες δεν είναι του διαιτητή, βέβαια, έτσι. Είναι του βοηθού. Δεν φταίει ο διαιτητής χθες. Όλα τα σφυρίγματα, κλάδους κάνεις, φίλε μου, Χρήσατε. Όλα τα σφυρίγματα ήταν καθυστερημένα, ρε φίλε. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Αλλά παρόλα αυτά, να σου πω κάτι. Παρόλο που υπάρχουν 3-4 φάσεις που όντως έχει αδικήσει στον Άρη, δεν έχει πρόθεση, γιατί φαίνεται στη βουτιά που γίνονται στο πέναλτι, δεν το δίνει. Εγώ στον επόπτη τα λέω, Χρήσανθε. Α, μάλιστα. Άμα δεις, ο επόπτης σε μια φάση που πάει αυτός ο μόλις που τον έκανε αλλαγή, που τον είχε βάλει μέσα, Τόμας, πώς λεγότανε, Τόμας, ναι. Κάνει σκαριά στο μπέκι του δικό μας και δεν δείχνει ούτε κίτρινη κάρτα. Έχεις δίκιο. Μπράβο. Και μπροστά του στο δεύτερο ημίχρονο στον επόπτη αυτό πατάνε το Γιουνές. Μπράβο. Και είναι μπροστά ο επόπτης, ρε φίλε. Το παλικαράκι αυτό. Δεν σηκώνει τη σημαία να πει, κοιτάξτε εδώ κάτι έγινε. Έλα εδώ κύριε διαιτητά. Ελάτε να δείτε εδώ ότι κάτι έγινε. Τέλος πάντων. Πολύ γκρινιά για τον προπονητή μας που βγήκε. Εγώ ήμουνα... Το είχα πει και στο Ζαγόρα, φίλε μου Χρυσάνθε, ότι μ' άρεσε που η ομάδα έφερε Ισπανό προπονητή, γιατί τους έχω σε μεγάλη εκτίμηση, τους Ισπανούς προπονητές, σε όποια κατηγορία και αν της Ισπανίας κάνουν τον προπονητή. Προσωπικότητα εννοώ, Πάκο. Τι συζητάμε, ναι, λοιπόν, τώρα. Θα τον αποδομήσουμε τον άνθρωπο για... Θα τον αποδομήσουμε... Φυσικά, έλειπαν κάποια πράγματα από την ομάδα όμως. Τι να κάνουμε. Παρόλα αυτά, ας το σταματήσουμε εδώ πια, έρθει ένας καινούριος προπονητής. Εμείς θα κοιτάξουμε την ομάδα. Εντάξει, δεν έφυγε τώρα, τι να κάνουμε. Εντάξει, χθες το μάτι δεν βλεπότανε. Πόνεσα, δηλαδή το στομάχι μου από την αγωνία έφτασε στο στόμα μου, φίλε Χρυσάνθε. Ναι, αλλά κέρδισε η ομάδα. Ναι, κέρδισε η ομάδα. Θυμήσου το διαχρονικά, αλλά... δεν τα έπαιρνε αυτά τα μάτσο Άρης. Δεν τα έπαιρνε. 1-1, 1-0. Δεν τα έπαιρνε. Γιατί ο άλλοι παίζαμε το μαχαίρι στα δόντια. Ναι, εντάξει, επειδή ξέρουν οι παίκτες ότι κατά κάποιο ήταν και εχωμένοι και όλα αυτά και τέτοια. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, το βλέπουμε όλοι αυτό. Έτσι. Έτσι. Η ομάδα, άμα παίξει, έστω αυτό που παίζει, μέχρι το 40 ήταν πάρα πολύ καλή. Το 40 περιοχή δεν μπήκανε μέσα στην περιοχή σου. Και αυτό κάτι δείχνει. Θέλει βελτίωση βέβαια. Νομίζω ότι ο κ. Προπονητής θα το βελτιώσει. Όπως και αν λέγεται αυτό. Τώρα καθόμαστε και γιατί Παντελίδης, γιατί εκείνο, γιατί τ' άλλο. Δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση. Και για την γκρίνια που γίνεται μέσα στο γήπεδο. Σου έχω πει, Χρυσάνθε. Στο φιλικό με τη Λάρισα ο άλλος γκρίνιαζε και έλεγε τι παίκτες μας φέρανε. Είναι ιδίωμα μας. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων. Καήκαμε από το χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι μας. Έγινε, ρε. Άντε, να σε καλά, να σε καλά. Επόμενος φίλος. Επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Όπως είπε και ο Γιάννης ο Μιχαλίδης τώρα πριν από λίγο στην ΕΡΤ. Του άρεσε η ομάδα. Ωραία. Με την έννοια ότι ήταν μια ομάδα να κατέβει να πάρει αποτέλεσμα. Έχει πολλές ατέλειες. Θα τις διορθώσει, λέει ο νέος προπονητής. Ατέλειες, έτσι. Όχι προβλήματα, ατέλειες. Ωραίος ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος. Λοιπόν, Χρήσανθε, με την ευκαιρία που είπε ο φίλος πριν για τη διαιτησία, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή το είδες από κοντά το μάτς. Όταν βλέπεις από κοντά το μάτς, έχεις άλλη αίσθηση. Ο διαιτητής πολλές φορές βρίσκεσαι λίγο. Πρέπει να το ξαναβλέπεις μετά. Ναι, και αυτό θα σου έλεγα και τώρα. Στη διαχείριση του παιχνιδιού. Δεν ήταν καλός. Στη ροή του παιχνιδιού, μου άφησε καλές εντυπώσεις. Δηλαδή και τα replay που βλέπαμε μετά και κάποιες φάσεις που αμφισβητούσαμε από κοντά, είχε δίκιο στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και ένα μάτς που έπεθαν πολύ εύκολα οι παίκτες του Απόλλωνα. Όλο βουτιές κάνανε. Είχε πάρα πολλές βουτιές. Ναι. Δεν τσίμπησε από αυτό και άφησε το παιχνίδι. Όχι, στο είπα για το διαιτητή. Μου άφησε καλές εντυπώσεις. Ο επόπτης ήταν ό,τι να είναι. Ο επόπτης είχε θέμα. Είχε θέμα και στο γκολ, είχε θέμα και σε μαρκαρίσματα στα πλάγια. Μπροστά του. Είχε θέμα. Και είναι η σύγχρονη μάστιγα της διαιτησίας, η υπόπτες, έτσι. Έτσι. Σε εισαγωγικά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να σας ρωτήσω. Αν ήσουν ιδιοκτήτης του Αστέρα, ναι, θα έδειχνε στον Παντελίδη να πάρει τον Πάρασκο. Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Γιατί δεν έχει υπογράψει ακόμη ο Παντελίδης, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Αύριο θα κάνει την προπόνηση. Τη λύση όμως την έχει κάνει με τον Αστέρα και έχει ανακοινωθεί ο Παράσχος. Ναι, έχει ανακοινωθεί. Εντάξει, αυτό στο ρώτησε και από την αρχή. Σαν να τον είχε έτοιμο από πριν. Ναι, παιδιά, από την προηγούμενη εβδομάδα είναι τελειωμένο. Και όσοι λέγανε αν φέρω ο Άρης και τα λοιπά, ο Άρης κινήθηκε όταν ο Αστέρας τα βρήκε με τον Παντελίδη και είπανε: «Οκ, μια εβδομάδα δεν θα πούμε τίποτα. Να παίξουμε στη Λαμία και μετά τη Δευτέρα χωρίζουμε». Αν φέρει, ήταν και προς τον Παντελίδη από την ομάδα του που σχεδόν στην ίδια ανακοίνωσε και νέο προπονητή. Τέλο πάντων, δεν έχει σχέση αυτό. Όχι, εγώ το λέω γιατί ακόμα και αυτό έχω διαβάσει και έχω ακούσει. Ότι ήμασταν ανήθικοι. Πάντως και σε αυτό που συζητήσατε
τα μέσα της εκπομπής είναι ότι και εγώ δεν, δηλαδή ένα παιχνίδι δίνω στον Παντελίδη για να προσαρμοστεί. Ένα παιχνίδι, αυτό με τον Όφη, τίποτα άλλο. Δηλαδή τα έχει, έχει παίξει την ομάδα, αντίπαλος, ξέρει. Μα γι' αυτό δεν τον πήρα. Δεν είναι... είναι ένα παιχνίδι. Από τα στοιχεία που, τον, που πήρε αυτό το προπονητή, δεν είναι αυτό. Τι προσαρμογή. Είναι, είναι και με μεγάλη χάρη του, δηλαδή, με την έννοια ότι εδώ και πόσες δύο εβδομάδες σχεδόν ασχολούμαστε με το όνομά του. Εγώ περιμένω να έρθει. Η μεγάλη του ευκαιρία είναι. Έναν άλλον Άρη. Και επειδή πολλοί λένε για το βιογραφικό του κτλ. Ναι, και άλλοι λένε να φέρει τον Ουζουνίδη. Ο Ουζουνίδης πριν πάει στο Παναθηναϊκό, δηλαδή τι βιογραφικό είχε. Εντάξει, όλοι πριν πάθει κάπου, κάπου αλλού. Μα εννοείται. Πριν γίνουν σπουδαίοι, δεν ήταν σπουδαίοι. Να τη ευκαιρία του λοιπόν. Φυσικά. Και ο Μουρίνιο ήταν μεταφραστής, δεν έχει καμία σχέση. Και πήρε με την Πόρτο Champions League. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ σου λέω περιμένω να δω μετά το πρώτο παιχνίδι με τον Όφη έναν άλλον Άρη. Να σε καλά. Αυτά που έχω ακούσει. Τι μπάλα παίζει ο Παντελίδης και τι αποδυτήρια έχει ο Παντελίδης και μακάρι. Τι νιώθει από τακτική ο Παντελίδης. Αυτά. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας. Βασίλη μου, όχι. Πάμε στον επόμενο. Δεν έχει άλλον. Διάλειμμα. Διάλειμμα θα κάνεις. Σε Λιγκαδία. Θα κάνεις. Πάρ' τον τότε. Πάρ' τον και μετά πάμε στο διάλειμμα. Μην καλείτε μετά άλλο. Δεν θα πάμε σε διάλειμμα. Δεν καλούν. Πάμε. Να καλούν. Να καλούν. Άντε να καλείτε. Να καλείτε και θα κλείσουμε παρά 10. Να καλείτε. Παρά 7. Παρά 5. Παρά 3. Παρακαλώ. Πήρε διπλό, ρε φίλε. Το έφερα, ρε φίλε, το διπλό. Τι να κάνω. Ναι, φίλε. Με πολύ υδρότα. Πηγαίνουν και. Με πολύ υδρότα. Με πολύ υδρότα. Με πολύ υδρότα είπε. Αυτός πήγε και έχασε το από τον Πανιόνιο. Με πολύ υδρότα. Μέσφαξε ο διαιτητής. Δεν έλεγε τίποτα. Τα είπαμε. Τα είπες. Τα είπαμε. Αλλά δεν με ακούς. Ναι, αλλά ήταν στο στούντιο ο Νίκος. Μόλις έφυγε, μόλις έφυγε στο 1-1 ο Νίκος, κερδίσαμε. Με τα χίλια ζωή. Με τα χίλια ζωή. Πάμε Στέλιο. Τι γκρινιάζει με προσπαθεί να απακ... Έτσι και δεν φέρεις διπλό από την Κρήτη. Θα ξαναταξι... Αυτός θα πάει στην Κρήτη, ναι. Θα ξαναταξιδέψεις το καλοκαίρι στα φιλικά με τον Εύρο Σουφλίου, να ξέρεις. Γιατί αλλιώς έχουν πολύ μεγάλη τύχη. Έχεις, φίλε. Έχεις μπροστά σου κι άλλο. Ηρωνεύεσαι την ομάδα. Ηρωνεύεσαι την ομάδα. Δεν ηρωνεύομαι την ομάδα, Στέλιο. Ηρωνεύεσαι την ομάδα. Μην μπερδεύεσαι. Ηρωνεύομαι το διπλανό μου. Όχι, είπες γιατί αλλιώς έχει πολύ μεγάλη τύχη η ομάδα. Το άκουσα τι. Όχι, αλλιώς έχω πολύ μεγάλη. Εγώ έχω μεγάλη τύχη. Εγώ, Στέλιο, εγώ. Η δικιά μου τύχη. Νίκο μου. Σαν κάτι χασογκόμενες κάνεις που μιλάνε σαν... μέσα στα φόντια τους. Ναι, ναι. Έτσι, εγώ ξεκάθαρα έτσι μιλάω, φίλε. Εσύ μεγάλος και δεν ακούς. Εγώ... Πολύ ξύλο. Συνεχίζω να τρέχω το ίδιο γρήγορα όσο έτρεχα και μικρός όμως. Στέλιο, εγώ σε αφήνω να ξέρεις. τα χέρια μην τους σπάσεις και το κεφάλι για να γράφει. Όλα τα υπόλοιπα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Δώσ' του το τηλέφωνο εκείνου εκεί του κυρίου του δημοσιογράφου. Τι, χιανού. Το ΑΕΚ Άρης. Δικός μας ή τον άλλον. Κάτσε λίγο να πάρω λίγο τον Ανδριά ένα τηλέφωνο. Ναι, όχι. Όχι. Κι άμα έρθει μαζί με τον Βασίλη τον άλλον. Το εκείνο εκεί που σου έδωσε την πάσα για να κάνεις τον αγωγωστικό χώρο αναμετάδοση. Ντροπή αληθεία. Δεν τα έλεγε καλά τα γράμματα. Τα ακουστικά του προσγειώθηκαν δίπλα μου. Ο Άρης πρέπει να έχει πάντα δίκιο, πάντα να κερδίζει. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει πώς το λέει και ποιος το λέει. Εχθές τι έγινε, εχθές δύο φάσεις είχε ο Απόλλων όλο το μάτς, ένα γκολ και μία στο δεύτερο μήκο και δύο offside. Όντως. Ψέματα λέω. Όχι, και άντε το 1-1, με την πρώτη στη ματιά δεν μπορούσε να το δεις. Το άλλο ρε φίλε ήταν χιλιόμετρα πιο offside. Ναι. Το ένα πέσει ότι ήταν οριακό, το άλλο δεύτερη φάση, το δεύτερο ημίχρονο, είναι χιλιόμετρα offside. Τέλος πάντων, πότε έχετε Παντελίδης? Το βράδυ. Μάλιστα. Υπογράφει αύριο. Αύριο θα κάνει και προπόνηση. Έχει τελειώσει το θέμα. Σήμερα θα υπογράψει. Προφανώς ή θα ανακοινωθεί το βράδυ, ή θα ανακοινωθεί αύριο και το αύριο στο πρωί. Εντάξει, η ομάδα είναι άρρωστη, όπως και να το κάνουμε. Η ομάδα θέλει αντιβιωτικό. Θέλει παρεμβάσεις. Ας ελπίσουμε είναι ότι θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι άρρωστη η ομάδα. Η ομάδα έπεσε το μισάρο να είναι 2-0-3-0 να τελειώνουμε. Και ο Κουέστα δεν είναι καλά όμως. Και δεν λέω για το λάθος που κάνει. Ψιλοδιαφωνώ για τον Κουέστα, γιατί θα σου πω το εξής. Το λάθος που κάνει εκεί είναι εγκληματικό. Όχι. Ξέρεις ποιο έχει το λάθος. Ποιο. Είναι που στο πεντάλεπτο το κοινό κερδίσει κόρνερ. Και μπορεί να πιάσει την μπάλα γιατί σηκώνεται μόνος του. Και τη διώχνει, λες. Και τη διώχνει. Εκείνο έχει όντρο λάθος.
Εντάξει. Και ο Κουέστα δικαιούται να κάνει κάποιο λάθος. Εντάξει. Παιδιά, ο Κουέστα είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Καλά, θα μπεις, βγάζει και τα άλλα. Μισό λεπτό, με αποδοχές 120.000 ευρώ. Δεν παίρνει 600, δεν παίρνει 500. Ρε παιδιά, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει που όχι, το παίρνει ο Κουέστα. Όχι, το value for money, λέω. Στην καμπάλα που σηκώθηκε και το έβγαλε. Το value for money, λέω. Ναι. Εμένα εχθές, επειδή είναι και το λέω μόνο και μόνο γιατί είναι πολύ ψηλός ο άνθρωπος, έτσι. Και θέλω από αυτό να αυτά όλα τα πράγματα τα καθαρίζεις. Εντάξει. Στο corner ξέρω εγώ για αυτά, τα καθαρίζεις. Και εκεί με το Μενέντεθ, μη βιάζεσαι ρε φίλε, έλα μηδένεις. Βλέπεις ότι πιέζεσαι. Ναι. Η ομάδα θέλει προσανατολισμό. Αναπροσαρμογή. Συμβολέου. Αναπροσαρμογή θέσεων θέλει. Αυτό ίσως. Θα το δούμε. Οκ. Να είσαι καλά. Έγινε. Νικολάκη μου ακούστηκε στην ανά της πόλης. Στέλιο μου. Λίγο το νου σου μόνο. Στέλιο μου αδελφέ μου, ναι. Λίγο το νου σου γιατί κάτι με τα φρένα έχει το πεζό. Έχει λες, ε. Όχι, το πήγε για σέγγες, μια χαρά είναι. Ε, καλά. Τον από πίσω όμως δεν ξέρω τι έφερε να πω είναι. Σωστό. Άντε πάει. Να είσαι καλά. Βασίλη, έχουμε άλλον. Ωραία, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Γεια σας, ο Αντώνης από τον Εμαϊδα. Γεια σας, Αντώνη. Τι κάνετε, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Ηρεμήσαμε μετά τα χθεσινά, έτσι δεν είναι. Ναι, τώρα 15 μέρες δεν αντέχονταν η Μύρλα. Δεν μπορούσα. Και νομίζω ότι η συγκυρία μας ευνοεί πάλι. Αλλαγή προπονητή, 15 μέρες χρόνος για να μπορέσουμε λίγο να ανασυνταχθούμε. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν στον Παντελίδη. Εντάξει. Γιατί πιστεύω ότι η ομάδα χωλαίνει σε πολύ απλά πράγματα. Οι γραμμές λίγο να είναι πιο μαζεμένες, λίγο η φυσική κατάσταση να βελτιωθεί, οι αλλαγές να γίνονται στην ώρα τους που έδειξαν ότι αν γίνονται στην ώρα τους μπορούν να βοηθήσουν. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος θα μπορέσει να βοηθήσει γιατί γνωρίζει τα απλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσει η ομάδα. Δεν ήλπιζα με τον πολύ συμπαθή σε μένα Πάκο να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Με καταλαβαίνετε, φαντάζομαι τι εννοώ. Και θέλω να πω και κάτι άλλο ακόμα, ότι αν αυτή η φάση με το offside, αποστατική φάση, συνέβαινε στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ ή στην ΑΕΚ, σήμερα τα site θα ήταν γεμάτα αναλύσεις. Ενώ αυτή τη στιγμή τα αθηναϊκά site είναι γεμάτα με τις δηλώσεις του αδικημένου αντιπάλου μας. Μα όχι, δεν έχουν ιδιαίτερη αναφορά. Μία αναφορά, κάνανε στις δηλώσεις του. Ναι, κάνανε στις δηλώσεις του. Όχι, κοίταξε. Ο Άρης πουλάει. Να γίνει γραφικός με. Ναι, ο Άρης πουλάει. Έχει εδώ, βλέπω πουλάει, θέματα βεβαίως. Και για τον γκολ του Ντιγκινή και του Γκάμα. Λοιπόν, τον γκολ του Ντιγκινή. Βλέπω. Τον γκολ του Ντιγκινή, μάλλον η πάσα του Ντιγκινή, είναι αναφισβήτητα και δεν πρόκειται να δούμε άλλη assist μέσα στη χρονιά τέτοιου επίπεδου. Μπορεί να δούμε καλύτερα γκολ, αλλά τέτοια assist δεν πρόκειται να ξαναδούμε φέτος. Είναι γκαραντή αυτό το πράγμα. Είναι ασύλληπτο, είναι ασύλληπτη ως έμπνευση. Όπως είπε και ένας κύριος πριν, εντάξει, όταν κάνει τα κουνάκι και πάει στο σωστό ύψος, στη σωστή θέση και την πετυχαίνει ο άλλος ακριβώς στην... ο Γκάμα το πετυχαίνει ακριβώς στη φόρα έτσι όπως έρχεται, σε θέλει και λίγο η μπάλα, αλλά είναι ασύλληπτο να το κάνεις αυτό το πράγμα όταν είσαι στο 1-1 και ξέρεις ότι οι ευκαιρίες που θα έχεις μπροστά σου θα είναι 2-3. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Αυτό σας λέω. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα παιδιά. Χαίρετε. Αντώνης είμαι. Γεια σου, τι κάνετε. Καλά εσύ Αντώνη. Καλά. Λοιπόν, καταρχήν για τη φάση αυτή στο χέρι που λένε, που είπες Χρύσανθε, φαίνεται ότι ήτανε, αλλά μπορεί να ήτανε και στον ώμο, δηλαδή από τη μέσα πλευρά του ώμου κατά κάποιο τρόπο πήγε μπάλα. Ναι. Δεν έχω δει replay, εκείνη την ώρα μου φάνηκε χέρι, τώρα... Έτσι όπως φαίνεται, θεωρητικά φαίνεται χέρι, αλλά πολύ τραβηγμένο για να το δώσουν στην ομάδα μας. Σε άλλες ομάδες μπορεί να το δίνα, όχι στον Άρη. Ναι. Όπως επίσης πολύ κραυγαλαίο ήταν και η φάση με τον Γιουνές εκεί που τον πάτησε με τις τάπες ο... αυτός τέλος πάντων ο παίκτης του Απόλλωνα, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί τον πατάει μπροστά στα μάτια του Μαντζουράκη και του βοηθού του και γυρνάει και κάνει σαν τρελός ο Μαντζουράκης, παίξτε, παίξτε, και πήγε να διαμαρτυρηθεί ο Γιουνές
το λέει δες στο διαιτητή τι μου έκανε και τίποτα. Και μάλιστα ήταν προκλητική, ας πούμε, ενώ έγινε μπροστά στα μάτια τους. Δηλαδή μπορεί να το χτυπούσε πιο πολύ και έλεγαν παίξε, παίξε, τρελό πράγμα. Τέλος πάντων, μακάρι, εγώ πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί η ομάδα φέτος έχει δείξει ότι αυτές τις μικρές ομάδες τις έχει και ότι από λεπτομέρειες έχασε, δεν πήρε βαθμούς με Γιάννενα και με Πανιόνιο, που όταν είχαμε τον Κόκκι και όλα τα άλλα τα παιδιά με εκείνη την πολύ καλή ομάδα, δεν τις είχαμε τόσο έτσι αυτές τις ομάδες. Και εύχομαι στο Μουρίνιο της Ελλάδας να παίξει επιτέλους στον Άρη μας, να κάνει καλή προπόνηση στην ομάδα, να Μουρίνιο γίνει ο προπονητής που θέλουμε να είναι. Ο Μουρίνιο, τον περιμένουμε δύο χρόνια, ρε φίλε, για να έρθει. Εγώ το λέω έτσι, δεν το λέει κανείς. Και εγώ λέω, έχει κανένα παρατσούκλι. Όχι, όχι. Άκουσα από άλλον ότι είπε ο Δόνης ότι είναι ο καλύτερος προπονητής ο Παντελίδης. Έχει κάνει τέτοια δήλωση. Ο Δόνης έχει κάνει τέτοια δήλωση πέρσι. Ότι ναι, ο Παντελίδης είναι ο καλύτερος και το είπε νομίζω και φέτος μετά το Αστέρας Παναθηναϊκός. Ναι, εμένα για πρόσφατα μου το είπαν, το είπε. Ναι, στο Αστέρας Παναθηναϊκός το ξαναείπε μετά στη συνέντευξη. Τέλος πάντων, δηλαδή εγώ μετά από δύο χρόνια που τον περιμέναμε και από τη Β' εκεί που μας έδωσε τη χιλόπιτα και ήρθε φέτος με αυτή την καθυστέρηση, εύχομαι να πάει καλά και όλα να πάνε καλά στην ομάδα μας, γιατί η ομάδα είναι καλή, έχει βάσεις. Και θέλει και δύο-τρία πράγματα για το Γενάρη. Θέλει όλες οι ομάδες. Και εδώ και η Μπαρτσελόνα θέλει παίκτες τώρα. Σωστό. Να θέλει ο Άρης μας τώρα. Εντάξει. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, παρά 6, παρά 7, παρά 10. Παρά 10. Αν πάρει άλλος ένας τα επόμενα δύο λεπτά, θα τον ακούσουμε. Αν δεν πάρει, θα οδηγηθούμε στα αποδυτήρια και θα πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Παντελίδη. Α, πολύ ωραία αυτή η φωτογραφία. Το τι έχουμε, πιστεύεις? Υπάρχει μια δύναμη η οποία θα ενισχύσει το ρόστερ μας. Πού να δει, να ανοίγει. Φέρει το ρόστερ. Α, εδώ, εδώ, εδώ. Περίμενε. Αυτό ήθελα να δω, ρε φίλε. Εδώ. Είσαι άπειρος αυτά τα θέματα. Ναι, ναι, είμαι άπειρος. Φέρει το. Να σε κάνω. Στα over 30 δεν είσαι καλός. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε. Αφού δεν μπορείς, φέρει το. Το βρήκα, ρε φίλε, το όνομα. Θα το δω εγώ τώρα. Λοιπόν, θα κάνεις αποφώνηση, θα πεις γεια σου στον κόσμο. Μπράβο τον coach. Μπράβο τον coach. Θα πεις μπράβο στον κόσμο, ξαναλέω. Βεβαίως. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά από τις 5, λογικά και με ανακοινώσεις όσον αφορά τον Σάβα Παντελίδη. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη συνέχεια.